μεσημέρι, καλό μήνα, Σεπτέμβριος και επίσημα. Εντάξει, μήνας ανασυγκρότησης, έτσι, καινούργια πράγματα, νέα ξεκινήματα, σχολεία. Ανοίγουν σιγά σιγά, προετοιμασία, βήμα-βήμα όμορφα. Τι κάνουμε σήμερα, πώς είμαστε. Τέλεια. Εγώ φοράω καραβάκια επίτηδες, γιατί μπορεί να μπει και ο Σεπτέμβριος, αλλά εγώ ακόμα νιώθω ότι είναι Αύγουστος. Εμείς θα σαλπάρουμε παρόλα αυτά. Βέβαια, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Θαλασσινό χρώμα εδώ και ο Φίβος. Η Τζόρτζια, φυλάκια. Εγώ σας αγαπώ. Φυλάκια. Φυλάκια. Ας λέτε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ φυλάκια. Και σήμερα, όπως ξέρουμε, ξεκινάει και το γύρο μπάσκετ, έτσι. Εχθές είχαμε ολόκληρη κουβέντα. Κάτσε λίγο να σου πω. Βλέπω εγώ. Λέω, ποιος είναι ο μπασκετικός. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ξέρει τα αθλητικά στην παρέα. Ο Καφάτος, όχι, παιδιά, σας το λέω. Εντάξει, πάνω. Είμαι και εδώ, λίγα λέω, έτσι, δεν σε δίνω απλώς. Θέλετε, εδώ. Λοιπόν, αρχίζω Βεβαίως. Λοιπόν με το Φίβο κουβέντα. Τι γίνεται αυτά, χρυσή ομάδα φέτος, μεγάλες προσδοκίες. Ομαδάρα. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αλλά μετάλλιο δεν ξέρω, αλλά θα παίξουμε καλό μπάσκετ αυτή. Αλλά θα έχουμε και βραδιές που θα οργανώνεται ο κόσμος. Βέβαια. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Κάτι δεν πρέπει να τρώμε μπροστά από την τηλεόραση τώρα που βλέπουμε τον αγώνα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, νομίζω δύο είναι επιλογές. Πίτσα ή σουβλάκι. Αθηνικότητα μας. Μα τι άλλο. Σήμερα. Δηλαδή μπροστά στην τηλεόραση με γυρομπάσκετ πρέπει να φας η πίτσα ή σουβλάκι. Λοιπόν, μπαίνετε στο πέρα μεσημερικά το Παύλα Open TV στο Instagram. Μπαίνετε στο story μας που έχουμε ανεβάσει και έχουμε την κόντρα της ημέρας. Πίτσα ή σουβλάκι. Διαλέγετε και παίρνετε. Σήμερα η μάχη θα είναι πολύ δύσκολη, θα νομίζω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Αφήρωπη, ναι. Πραγματικά. Θα δούμε, εντάξει. Γιατί σε πάει, ξέρεις, είναι του τύπου τι έφαγα την προηγούμενη φορά. Να ξαναφάω το ίδιο ή να πάω σε κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ζώρικο το σημερινό. Εγώ προτιμώ σουβλάκι, μάλλον. Σουβλάκι. Να σου πω κι εγώ τις περισσότερες φορές. Την πίτσα τώρα, εντάξει, τη μοιράζεσαι. Αν είναι καλή όμως η πίτσα, ναι. Νομίζω. Με ανανάκια θα πει από πάνω. Χωρίς ανανά. Χωρίς ανανά. Άσε που ο πρώτος αγώνας είναι. Πού είναι, η Ιταλία. Σε εθνική. Στο Μιλάνο. Άρα υπάρχει και αυτό το αβαντάζ για πίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εικόνες, να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα με κάποιες εικόνες που μας έκαναν εντύπωση. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, μπορεί να μην εκτοξεύθηκε ο σούπερ πύραυλος της NASA, γιατί έγιναν όλα αυτά, τα παρακολουθήσαμε και τα μεταδίδαμε και εδώ απευθείας. Αλλά από την άλλη έχουν προκύψει κάποιες καταπληκτικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από την αποστολή Apollo από το 1962 έως το 1972, τις οποίες βρήκε ένας φωτογράφος, τις επεξεργάστηκε, ήταν στα ντουλάπια, δεν τις έχουμε λέει ξαναδεί αυτές. Αυτός λοιπόν εδώ είναι ο Νίλ Άρμστρονγκ. Πάμε πίσω στην προηγούμενη παρακαλώ και να μένουμε λίγο για να εξηγούμε. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. Και εδώ λίγες στιγμές μετά που άφησε τα βήματά του στη σελήνη, έχουμε αυτήν εδώ την φωτογραφία. Πολύ καλή ανάλυση για την εποχή, θα πω εγώ. Μου κάνει εντύπωση που είναι με τόσο παλιά. Με την επεξεργασία έχει γίνει πολύ καλή ανάλυση. Δεν είναι οι αυθεντικές φωτογραφίες αυτές, είναι αντίτυπα. Δηλαδή τις έχουν εντυπώσει για να μπορέσουν να βγουν στη δημοσιότητα, στην πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν έχουμε τη full high definition, ας πούμε, ανάλυση. Έχει γίνει φοβερή επεξεργασία. Εδώ τώρα είναι μια φωτογραφία που άφησε ένας άλλος αστροναύτης στο διάστημα και είναι φωτογραφία, λέει, της οικογένειάς του. Μάλιστα. Είναι φοβερές αυτές οι εικόνες, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Ξέραμε ότι έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι, okay, αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ αυτές οι φωτογραφίες. Και το να βλέπεις το παρασκήνιο με έναν τρόπο, σου δημιουργεί άλλο συνέστημα. Και οι ίδιοι βέβαια φωτογράφησαν, έτσι. Οι ίδιοι φωτογράφησαν, οι ίδιοι αστροναύτες φωτογράφησαν και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Αν αντίχασα λίγο τώρα με τη φωτογραφία την οικογενειακή, είναι λίγο. Δεν ξέρω, μου προκαλεί λίγο δέος, αλλά. Υπάρχει ακόμα φωτογραφία εκεί, έχουν τσεκάρει. Δεν είχαν ανακαλυφθεί οι σέλφι τότε. Κοιτάξτε και την επόμενη. Μην μιλά για σέλφι, περίμενε, σου έχω κάτι. Λοιπόν, η επόμενη λοιπόν εδώ είναι το πρώτο πορτρέτο ανθρώπου στο διάστημα, τραβηγμένη λέει το 1965. Απίστευτο. Απίστευτο, εντάξει. Είναι σαν εικόνα που μοντάζ αυτή, ναι. Αν το σκεφτεί. Σαν είναι τα σύννεφα και έχουν τοποθετήσει τον αστροναύτη. Τι συνέστημα πρέπει να ένιωθε εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός. Αδρεναλίνη, σίγουρα. Και τόσα χρόνια πίσω, βέβαια. Έτσι. Ναι. Και βεβαίως, να και η πρώτη σέλφι. Που τραβήχτηκε στο διάστημα. Είναι εδώ και μάλιστα την τράβηξε ο Buzz Aldrin 1966. Τη φαίνεται και αντανάκλαση από τη μάσκα του και τα φαίνεται αντανάκλαση του φεγγαριού. Απίστευτο.
Κοίτα πως φαίνεται από τον από τη Ζαμαρία της μάσκας. Πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, βέβαια μου λένε ότι επαναπρογραμματίζεται η εκτόξευση του σούπερ πυράβλου. Μου λέει ο Καφάτος ότι είναι λέει για το Σάββατο. Δεν θα είμαστε εδώ εκπομπή για να το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε. Όπως θα έχουμε εξελίξει. Να έχουν και το υδρογόνο στους κινητήρες μόνο και δεν να μπορέσει να το ξεφθεί. Να το στείλει ένα SMS. Στείλει συμβουλές. Δεν θέλω προχειράζει τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και από το διάστημα πάμε στην Ιαπωνία και σε έργα τέχνης, σε ριζοχόραφα. Α, δείτε και τι εννοώ, γιατί είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό. Oh, wow. Το εμβληματικό πορτρέτο της Μόνα Λίζα. Εδώ με έχει τραβηχτεί με drone η φωτογραφία από πάνω, έτσι από ψηλά. Με drone, αλλά πώς μετατρέπουν και αυτό. Αυτό το έχουν και συμβαίνει από το 1993, διαβάζω. Τα ριζοχόραφα αυτά στην Ιαπωνία μετατρέπονται σε έργα τέχνης και υπάρχει ολόκληρη τεχνική, ουσιαστικά ένας λέει πρώην καθηγητής γυμνασίου. Βάζει τα στοιχεία στον υπολογιστή και για να μεταφράσει τις χρωματικές συνθέσεις των πρωτότυπων έργων, δηλαδή όπως απεικονίζεται, όπως το έκανε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, και σε κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί με μόνο 7 χρώματα ριζιού που θα φυτευτούν στο χωράφι. Απίστευτο. Ακούγεται πολύ δύσκολο πάντως αυτό. Ναι. Και θέλει και πολύ κόσμο για να το φτιάξω. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά εγώ σκέφτομαι και το μετά. Δηλαδή, έστω ότι υπάρχει κόπος για να φτιαχτεί αυτό, μετά φαντάζομαι κάπως αυτά θα τα πάρουν. Έλα μου. Κάπως αυτό είναι εθνησιγενές, δεν θα κρατήσει για πάντα. Ναι, ναι, αλλά όταν το βλέπεις και σκέφτεσαι με πόσο κόπο φτιάχτηκε και πόσο εντυπωσιακό είναι, δεν θες να χαλάσει. Θέλετε να σας πω και σε ποιο χωριό είναι εκεί πέρα, σε ποιο σημείο. Γιατί τον Googler, παιδιά, και άκουσα Ιαπωνέζο να το λέει. Είναι ακαντάτε. Αυτό ήταν ακριβώς όμως. Όπως ωραία. Είναι ακαντάτε. Εμένα με έπεισες. Εμά αφού έτσι το άκουσα. Σαν βρισιά ακούγεται. Είναι ακαντάτε. Είναι ακαντάτε. Λοιπόν, πάμε και στην υπέροχη Βενετία, γιατί εκεί ξεκίνησε η Μόστρα, 79η Μόστρα, το υπέροχο αυτό φεστιβάλ του κινηματογράφου. Και εκεί κόκκινο χαλί στρώνεται. Και είναι ένα ανθρώπινο, πολύ όμορφο φεστιβάλ που μπορεί να δεις και δίπλα σου αυτούς τους αστέρες να κυκλοφορούν. Πολλές φορές και είναι πολύ πιο ανθρώπινο και πολύ πιο, ξέρεις, δεν έχει τόσο τον κανόνα, ας πούμε, που έχει πιο Hollywood, είναι πιο προσγειωμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε διάφορες, αν δεν κάνω λάθος, Χίλαρη είναι αυτή. Ναι. Εγώ βέβαια ήθελα να σταθώ στην Κατρίν Ντενεύ, η Κατρίν Ντενεύ που πραγματικά στα 78 της χρόνια βρίσκεται εκεί, βραβεύτηκε χτες, παρέλαβε Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της και βεβαίως πόσα χρόνια μετά, να βλέπουμε εδώ, από τότε που κέρδισε το πρώτο Χρυσό Λέοντα για την ωραία της ημέρας, αυτή την ταινία του Μπουνιουέλ που την ακολουθεί. Παραμένει γοητευτική, έτσι, και κούκλα. Και συζητάγαμε με την Τζόρτζια στο γραφείο και λέγαμε ότι την ατάκα που είπε όταν τη ρώτησαν δημοσιογράφοι, ότι για το χρόνο που περνάει. Δυστυχώς στις ωραίες γυναίκες πάντα τις ακολουθούν αυτές οι ερωτήσεις, ακριβώς, που είναι άβολες και δύσκολο μια τέτοια καλονή μπορεί να βλέπει την πάροδο του χρόνου. Όμως τι είπε ότι... Ναι, νομίζω είναι μια γυναίκα με απίστευτη πορεία καριέρας, δηλαδή έχει κάνει τα πάντα, οπότε το μόνο που μπορεί να την νοιάζει είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι έχει ζήσει μια τόσο γεμάτη δεν ζωή. Δεν έχω, λέει, χρόνο να κοιτάω πίσω. Ακριβώς. Ναι, προφανώς. Με αυτό σημαίνει. Πολύ συνειδητοποιημένη. Βέβαια. Πρόεδρος της Επιτροπής φέτος είναι η Τζούλιαν Μουρ, μια άλλη εξαιρετική ηθοποιός. Και το μεγάλο στοίχημα αυτής της διοργάνωσης του φεστινού φεστιβάλ είναι αν στις Κάνες ήταν οι πολύ μεγάλες παραγωγές, το Maverick, ο Elvis και όλα αυτά, τώρα εδώ είναι οι ταινίες ποιότητας, αν θα κάνουν καλή αρχή. Και βέβαια, να την η Τζούλιαν Μουρ. Φανταστικό. Μεγάλο η κούκλα. Κούκλα, πραγματικά. Και... πάρα πολύ καλή ηθοποιός, πολύ ιδιαίτερη γυναίκα. Και πόσο ωραίο που περπατάνε στο κόκκινο χαλί, σαν να είναι η καθημερινότητά τους, ρε παιδί μου. Και τις βλέπουμε εμείς τόσο λαμπερές, τόσο εντυπωσιακές. Και μου κάνουν εντύπωση και τα μακιγιάς πολλές φορές. Που τις βλέπεις, είναι ψεγάδιαστες, αλλά αυτές λένε τίποτα. Βάζουμε μια πούδρα, βάζουμε αυτά που είσαι βαμμένος άβαφος. Και είναι όλες εντυπωσιακές. Ένα χαλαρό καφέ, ναι. Τίποτα, έτσι βγαίνουν. Και σε αυτό το φεστιβάλ έδωσε απίφθηνε μήνυμα ο Ζελένσκι. Κάθε φεστιβάλ και στις Κάνες ήταν και τώρα εδώ. Βεβαίως ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται και εδώ έδωσε το μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε λίγο να προχωρήσουμε, και να δούμε έχουμε τι ωραία θέματα έχουμε ετοιμάσει σήμερα στην εκπομπή. Πολλά και διάφορα, έτσι. Πολλά και διάφορα και θα ταξιδέψουμε και πολύ σήμερα. Πάμε να δούμε.
Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Αβοήθητες οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας. Τι λέει στην εκπομπή μας ο πατέρας 18χρονης που έπεσε θύμα του συντρόφου της. Ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Βιβλική καταστροφή στο Πακιστάν από τις πλημμύρες. Απευθεία σύνδεση. Σοκάρουν οι εικόνες των εξοργισμών με πρωταγωνιστή πρώην ποδοσφαιριστή. Ένα μεγάλο πάρκο πήρε τη θέση φυλακών. Πώς άλλαξε η εικόνα της πόλης. Απευθεία σύνδεση. Η Demi Moore στο Φισκάρδο. Αλλά εμείς θα μεταφερθούμε στην εναλλακτική πλευρά του Βερολίνου για να γνωρίσουμε τον Αναστάση, τον Έλληνα που ζει στους βερολινέζικους ρυθμούς. Και προσοχή, θα μοιράσουμε κόκκινες και κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθίστε παρέα μας για τις επόμενες 2 ώρες και θα δείτε όλα αυτά τα θέματα να ξετυλίγονται στην πορεία της εκπομπής. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε από θέματα της επικαιρότητας και πάω να συναντήσω την Μαρία την Κατζή, τη συνάδελφο, για να πιάσουμε αυτό το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και το καλοκαίρι. Μαρία, καλησπέρα. Πέρα, καλησπέρα. Έχουμε να κάνουμε με την μάστιγα των γυναικοκτονιών και την αύξηση των κακοποιήσεων. Λοιπόν, σύν της άλλης, έχουμε και περιπτώσεις γυναικών που αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα, νεαρών σε ηλικία, αλλά και μεγαλύτερες, οι οποίες δίνουν ένα κρούν τον κούδωνα του κινδύνου, ότι ουσιαστικά βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο σπίτι, προειδοποιούν, ζητάνε βοήθεια και μερικές φορές ή δεν προλαβαίνουν να λάβουν αυτή τη βοήθεια, καταλήγουν να χάσουν τη ζωή τους ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σε πολύ ανησυχητική κατάσταση για την έκφαση αυτής της ιστορίας. Όπως η συγκεκριμένη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη με τη 18χρονη που έχει σκάσει τώρα, πριν λίγες μέρες. Ακριβώς, έτσι, μια ιδιαίτερη και λεπτή περίπτωση, διότι ο πατέρας της 18χρονης κάνει τα πάντα, προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, καθώς η κοπέλα αυτή έχει μια σχέση με έναν 22χρονο, ο οποίος τους τελευταίους μήνες την ξυλοκοπεί. Η τελευταία φορά που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού το κορίτσι ήταν το 15 Αύγουστο. Το κορίτσι αυτό ουσιαστικά κίνησε όλες τις διαδικασίες, πήγε στην αστυνομία. Χθες ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης. Η κοπέλα δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο, της επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο και συνεχίζει να μένει με τον άντρα αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε τις συνδέσεις. Μπορώ να βάλω στην κουβέντα μας τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, που είναι ο δικηγόρος της 18χρονης, καθώς και την κυρία Γεωργία Παλντά, η οποία είναι ψυχολόγος, για να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο λέμε κάποια στοιχεία αυτής της υπόθεσης, που η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να σταθούμε, διότι έχει χαρακτηριστικά που έχουμε ξανασυναντήσει. Και η αλήθεια είναι ότι και ο πατέρας της 18χρονης, να πω την καλησπέρα μου και στην κυρία Παλτά που τώρα την βλέπουμε στην εικόνα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Να πούμε λοιπόν ότι ο πατέρας της 18χρονης πραγματικά είναι σε απόγνωση και ζητάει βοήθεια, ότι ενώ, όπως μας λέει και η Μαρία Ικατζή, η 18χρονη έχει καταγγείλει ξυλοδαρμούς και βάναυση συμπεριφορά και κακοποίηση, τελικά όταν φτάσαν τα πράγματα στο δικαστήριο, η ίδια δεν εμφανίστηκε. Κύριε Παπαδόπουλε, να ακούσουμε λίγο και εσάς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μεταβάλλεται η γνώμη της παθούσης σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Mm-hmm. Το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στην πράξη. Είναι θέματα που ανάγονται σε προσωπικές και ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Επίσης παίζει ρόλο και ο παράγοντας του αισθηματικού δεσμού, που συχνά υφίσταται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι οι ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει, τη στιγμή κατά την οποία το θύμα φαίνεται να μεταβάλλει την άποψή του σε σχέση με το άνθρωπο. Κύριε Παπαδόπουλε, επιστρέψτε μου κάτι, να σταθούμε λίγο στο πώς συνέβησαν τα πράγματα τώρα. Αυτό το κορίτσι, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, νομίζω μέσα στο 15 Αύγουστο, πήγε και ζήτησε, είχε ένα πολύ έντονο περιστατικό στο σπίτι, συζεί με το συγκεκριμένο νεαρό, τον σύντροφό της, 22χρονος νομίζω είναι, Μαρία. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ζήτησε βοήθεια. Πήγε αστυνομία εκεί, επενέβη, τον συνέλαβαν. Και πείτε μας, κύριε Παπαδόπουλε, τι έγινε στην συνέχεια. Στη συνέχεια η παθούσα έχει μεταβάλει τη θέση της, έχει αλλάξει γνώμη, δεν επιθυμεί την πρόοδο της διαδικασίας, δεν επιθυμεί την άσκηση των δικαιωμάτων της. Βέβαια, είναι ένα αδίκημα που πλέον είναι μετά το 2006
διώκεται αυτεπαγγέλτος στη χώρα μας, όπως και συνολικά στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δηλαδή, η αλλαγή της θέσης του παθόντα δεν έχει άμεση συνέπεια στην πρόοδο της διαδικασίας. Ωστόσο, έχει αλλάξει την αρχική της θέση και δεν επιθυμεί τον κολλασμό του δράστη για την σε βάρος της πράξη στα πλαίσια. Και κύριε Παπαδόπουλε, γύρισε και ζει μαζί του πάλι. Και στο δικαστήριο παρουσιάστηκε μόνο ο πατέρας, ο οποίος λέει χρειάζεται βοήθεια εδώ, γιατί ανησυχώ για το τι θα συμβεί. Η κατάσταση έχει προκαλέσει την αναστάτωση στο οικογενειακό της περιβάλλον, όπου θεωρείται ότι διατρέχει κίνδυνο ενδεχόμενης επανάληψης ανάλογων περιστατικών σε βάρος της στο μέλλον. Mm-hmm. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι το κρίσιμο σημείο σε τέτοιες υποθέσεις, ναι, είναι η θέση του άμεσα παθόντα, η οποία πολύ συχνά μεταβάλλεται για τους λόγους που σας προανέφερα. Να δούμε λίγο την κάρτα του πατέρα που εκπέμπει αυτό το μήνυμα. Να το παρακολουθήσουμε. Θέλω να σώσω το παιδί μου, γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο. Κάποια στιγμή θα μου τη φέρουν νεκρή. Το παιδί μου βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Κάποιες στιγμές καταλαβαίνει την κατάσταση, αλλά μετά δέχεται τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν θα ξανασυμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και την κυρία Μπαλτά. Κυρία Μπαλτά, γιατί συμβαίνει αυτό? Μπορείτε λίγο να μας πείτε την ψυχολογία ενός θύματος, μια γυναίκα που δέχεται αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά, που φοβάται για τη ζωή της, που πηγαίνει και ζητάει βοήθεια και μετά κάνει πίσω? Σας ξαφνιάζει, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ο κανόνας. Όλες οι γυναίκες, οι κοπέλες, οι οποίες δέχονται κακοποιητική συμπεριφορά, έχουν συνηθίσει σε αυτή την εικόνα. Και ένας άντρας ο οποίος χτυπάει τη γυναίκα του ή τη φιλενάδα του ή την απειλή, δεν τη χτυπάει 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη εβδομάδα. Έχει στιγμές που θα ζητήσει συγγνώμη. Συνήθως θα τα βάζουν τα κλάματα. Σε αγαπάω, είσαι πολύ σημαντική για μένα. Μην με αφήσεις. Συγγνώμη, θόλωσα, δεν θα ξαναγίνει. Τι θα κάνω χωρίς εσένα? Οπότε η κοπέλα αλλάζει γνώμη. Αυτό που έγινε σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι πολύ συχνό να απευθύνονται σε ένα ψυχολόγο για βοήθεια γυναίκες κακοποιημένες και να ακυρώνουν τα ραντεβού και να μην έρχονται και να γυρνάνε πίσω και να λένε ναι, αλλά ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Κώστας με αγαπάει. Κύριε Μπαλτά, όμως έχουμε παρακολουθήσει ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό αποβαίνει μοιραίο. Το είδαμε και στη Ζάκυνθο. Δηλαδή αυτό το είδαμε και στη Ζάκυνθο. Η γυναίκα που ήταν 49χρονη και είχε υποβάλει μηνύσεις και κάνει τελικά και ασφαλιστικά μέτρα. Ακριβώς, και τελικά τον ξαναδέχτηκε τον πίσω γιατί τον λυπήθηκε, τελικά τη σκότωσε. Πού πρέπει, δηλαδή, ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει μια γυναίκα να κάνει πίσω? Το πρώτο χαστούκι. Το πρώτο χαστούκι. Είναι κόκκινη γραμμή. Δεν ασχολούμαι με κάποιον ο οποίος θα πάει να με χτυπήσει, θα με σπρώξει, θα με κολλήσει στον τοίχο και θα μου πει θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα, και από τη λεκτική κακοποίηση ίσως να ξεκινάει όλο αυτό. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Θέλω να πω ότι σε όλες τις σχέσεις τα ζευγάρια τσακώνονται. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λεκτική κακοποίηση και μπορεί και ο άντρας να πει ότι η γυναίκα με κακοποιεί λεκτικά. Αλλά άλλο μιλάω, άλλο απλό μου χέρι. Κύριε Παπαδόπουλε. Εσφρέχομαι στο σώμα το άλλο. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ δεν υπάρχει κάποιο έτσι πλαίσιο προστασίας αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μιλάμε τώρα για ενήλικη γυναίκα, έτσι, και στη συγκεκριμένη την περίπτωση και στις άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή για τη γυναίκα που δεν αντιλαμβάνεται μάλλον τι συμβαίνει, αν μπορεί κάποιος τρίτος, ο μπαμπάς της, η φίλη της, η μητέρα της, οι συγγενείς της, να μπορούν να βοηθήσουν ένα κορίτσι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό μπορεί στην πορεία της ζωής της να αποβεί και μοιραίο. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα καθενός να αναζητήσει δικαστική προστασία ή να απέχει από μια τέτοιου είδους προστασία. Οπότε είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Για τον λόγο ότι δεν μπορεί κάποιος τρίτος να επέμβει σε θέματα που ανάγονται στην προσωπική σφαίρα, στην ιδιωτική ζωή μιας γυναίκας και να επιβάλλει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και την προστασία που πρέπει να ζητηθεί. Κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης θα πρέπει να δουλέψουμε συνολικά ως κοινωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά ανέφερε η συνομιλήτρια, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει κατανοητό στο σύνολο των κακοποιημένων γυναικών τη κόκκινη γραμμή, το όριο πέρα από το οποίο δεν θα πρέπει να ανέχονται ανάλογου είδους συμπεριφορές. Η ανοχή πολλές φορές έχει ως συνέπεια την χειροτέρευση της κατάστασης, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ναι, και στην επέλευση τελικά ίσως
και καταστάσεων που δεν κύριε μπορούν Παπαδόπουλε, να επαναστεθούν. Είναι η εντύπωσή μας ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα περιστατικά, έτσι, και ενδοοικογενειακής βίας και όλες αυτές οι κακοποιήσεις. Και να μην μιλήσω τώρα για τον αριθμό των γυναικοκτονιών. Είναι πραγματικά σοκαριστικά τα στοιχεία. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, κατακόρυφη αύξηση ανθρωποκτονίων στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας ή αν θέλετε όπως καταχρηστικά αναφέρεται στα μέσα με τον μη νομικό όρο γυναικοκτονίες. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Γιατί το λέτε όμως, κύριε Παπαδόπουλε, καταχρηστικά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, αλλά αυτές οι δολοφονίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα συζήτησης, θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομικά δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως είναι θέμα συζήτησης σε νομικούς κύκλους και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα θεσμοθετηθεί και ως νομικός όρος και θα υπάρξει ειδικός διαχωρισμός στο συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή αυτό της ανθρωποκτονίας στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας. Το πρόβλημα είναι διεθνές, mm-hmm. υπάρχει διεθνός προβληματισμός. Mm-hmm. Η χώρα μας δεν είναι καν στις κορυφαίες του κόσμου, να ξέρετε, σε σχέση με το συγκεκριμένο αδίκημα. Δυστυχώς. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες είναι ακόμη συχνότερο το συγκεκριμένο θλιβερό φαινόμενο. Χρειάζονται όμως ορισμένα πράγματα βελτίωση, κύριε Παπαδόπουλο, και το παρακολουθούμε. Ορισμένες φορές είναι σαν να παρακολουθούμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φωνικού, να το πω έτσι. Πολύ σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και αυτό το θέμα δεν εξαντλείται βεβαίως. Ελάτε, κυρία Μπαλτά. Και από εσάς μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Ναι, συμφωνώ. Εννοείται ότι συμφωνώ με όλα αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Έτσι είναι. Τώρα καταγγέλουμε πιο πολύ περιστατικά που πάντα συνέβαιναν. Τώρα μιλάμε για αυτά και είναι καλό. Δεν μπορεί να βοηθήσει η αστυνομία και ο δικηγόρος, αν δεν έχει τελεστεί το έγκλημα. Μπορεί όμως να βοηθήσει η οικογένεια. Δηλαδή στην Ελλάδα μας η οικογένεια κρατάει καλά. Θερμά συγχαρητήρια σε αυτόν τον πατέρα που κάνει όλη αυτή την κίνηση. Ναι. Πρέπει να πέσει η οικογένεια από πάνω. Ξέρω ότι είναι ενήλικας. Ξέρω ότι ο δικηγόρος θα μου πει δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Αλλά εγώ μιλάω από την πλευρά του ψυχοθεραπευτή. Μάλιστα. Πρέπει η οικογένεια σε αυτό το σημείο να πάρει το ρόλο της. Ας είναι ενήλικας ο άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, κυρία Μπαλτά. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα προχωράμε και θα πάμε πολύ μακριά. Πόσο μακριά, τώρα θα δείτε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Πακιστάν. Το Πακιστάν που περνάει ώρες βιβλικής καταστροφής. Είναι αυτοί οι μουσώνες, είναι αυτές οι καταστροφικές πλημμύρες που έχουν βυθίσει ένα μεγάλο μέρος της χώρας κάτω από το νερό. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1,000 άνθρωποι. Ένας, λέει, στους 7 Πακιστανούς έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή την στιγμή, βρίσκεται κάτω από το νερό η περιοχή που μένει. 1 εκατομμύριο σπίτια έχουν καταστραφεί. Πάνω από 800.000 στρέμματα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται πραγματικά. Καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν πλημμυρίσει. Και πολλά πολλά ακόμα στοιχεία. Εμείς έχουμε βρει έναν αγρότη στο Πακιστάν, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά, γιατί υπήρξε και έμενε στη χώρα μας για 19 χρόνια. Και μάλιστα μέσα στην καθημερινότητα της βιοπάλης που είχε έρθει και προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα, προσπάθησε και να σπουδάσει. Και μιλάμε για τον Κέσαρ Ικμπάλ, ο οποίος είναι 41 ετών και κοιτάξτε τον εδώ, μας περιμένει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχήν πώς είστε, να ρωτήσω αυτό, γιατί βιώνετε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές εκεί. Κοίταξε μου, οι χειρότερες στιγμές από τη μέρα που έχει δημιουργηθεί ο Πακιστάν δεν έχουν έρθει. Από 1947 και ως τώρα, mm-hmm. όσοι άνθρωποι είναι γεροί λένε ότι τέτοιες πλημμυρίες δεν υπήρχαν ποτέ. Υπήρχαν και στο 2007, 2008 και το 2009 λίγες, αλλά αυτή, mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση ήταν, ας πούμε, 30%. Ήταν πολύ λίγα, για λίγες περιοχές. Αλλά τώρα οι πλημμύρες έχουν φτάσει σε όλη τη χώρα. Μόνο λίγες περιοχές που είναι ανώτερες, στα βόρεια, ανατολικά. Εκτός mm-hmm. από αυτά, όλη τη χώρα είναι κάτω από τα νερά. Και σαρ, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό? Εγώ είμαι Μάριον. Σωστό, εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε όλες αυτές τις σκηνές που η αλήθεια είναι ότι βιώνεται μια φοβερή καταστροφή. Οι μουσώνες βέβαια είναι μια περίοδος που εκεί είναι στάνταρ κάθε χρόνο. Δηλαδή από Ιούνιο νομίζω μέχρι Σεπτέμβριο ξέρετε εσείς ότι θα έχει πάρα πολύ βροχή και έτσι γεμίζεται και τους υδάτινους σπόρους. Όμως εκεί τι έχει συμβεί, γιατί φέτος υπάρχει αυτή όλη η καταστροφή, είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι η κλιματική αλλαγή. Ας πούμε να είμαι ξεκάθαρος. Όλα αυτά που γίνονται στο Πακιστάν, δεν φταίει ο λαός του Πακιστάν. Ο κάθε ένας από τους μας φταίει. Οι αρχές με μεγάλες, με ψηλές εκπομπές φταίνε πιο περισσότερα. Αν δεν θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιματα, ο κάθε χώρα του κόσμου τα πιστεύει τέτοια. Καλά τα λες, πολύ καλά τα λες, Κέσσαρ. Εκεί τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ακόμη αγνοούμενοι, που δεν έχουν καταφέρει υπάρχουν τα συνεργεία να πάνε να δούνε σε κάποιες περιοχές τι έχει συμβεί. Εμείς τα μέτρα που έχουμε, δηλαδή ο υπολογισμός που το κάνουμε, κάνουμε μόνο τους άνθρωπους που το ξέρουμε. Δηλαδή λέμε πάνω από 1000 έχουν πεθάνει, πάνω από 3000 είναι αγνοούμενοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν θα έχουμε τα στοιχεία ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κάποιες περιοχές είναι κομμένες και εδώ και εβδομάδες. Οι πλημμυρίες που ξεκινήσαν από 14 Ιούνιου και τώρα, σε κάποιες περιοχές δεν έχουμε σύνδεση, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Δεν έχετε ρεύμα. Έχετε ρεύμα τώρα. Εσύ είσαι σε μία πόλη που είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγάλες καταστροφές. Ρεύμα έχετε? Όχι, δεν έχουν ρεύμα. Δεν έχετε ρεύμα. Μπορείτε να μετακινηθείτε, να πάτε κάπου αλλού αν χρειαστεί? Είναι πάρα πολύ δύσκολα, επειδή μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Από εκεί μετά υπάρχουν τα σκάφη του στρατού που παίρνουν τα βοηθήματα για να τους δώσουν. Δηλαδή, ας λέμε, αν θέλει να πάει ο κάθε άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι λεωφορεία δεν υπάρχουν που να πάνε και δεν υπάρχουν δρόμοι. Πώς να πάνε? Έχει έρθει βοήθεια η χώρα, το Πακιστάν. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει έρθει η διεθνής βοήθεια από άλλες χώρες? Έχουν έρθει από διάφορες χώρες και ο Παπάς Φρανσίσκος έχει πει στις ανακοίνες του για να βοηθάει τον κόσμο των άλλων και το United Nations έχουν μιλήσει για αυτά όλα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι τώρα η κατάσταση είναι αν έρχεται βοήθεια για να τους φτάσει είναι πιο δύσκολα. Πώς θα φτάσει σε εσάς? Ναι, όχι θέμα. Δηλαδή αυτοί που επικινδυνεύουν τώρα, η βοήθεια για να τους φτάσει είναι δύσκολα. Επειδή έχουν οργανισμένοι σκάφη από το στρατό ή από διάφορες οργανώσεις που μπορούν να φτάσουν εκεί. Δηλαδή αυτοί έχουν... Μάλιστα. Κέσσαρ, εσύ έχεις οικογένεια εκεί πέρα, έχεις ανθρώπους αλλού που ανησυχείς, πώς είναι? Έχουμε οικογένειες, έχουμε φίλοι που σπουδάζουν μαζί μας στα πανεπιστήμια. Αλλά το θέμα είναι ότι σε περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τους εκείνους. Να ευχηθούμε τα πράγματα να βελτιωθούν, να ευχηθούμε να μην υπάρχουν άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, Κέσσαρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές θέλουμε. Πάνω από όλα θέλουμε ευχές. Ευχαριστούμε. Δύσκολα τα πράγματα. 220 εκατομμύρια λέει είναι στο Πακιστάν. Πάνω από 30 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, αν γυρίσουμε πίσω στα δικά μας, τα πράγματα και τα θέματα που ανησυχούν έτσι όλους μας στην καθημερινότητά μας, μεταξύ άλλων, εκτός από την ακρίβεια, είναι και το κομμάτι που μεταφράζεται και στις τιμές των καυσίμων. Και βεβαίως έρχεται και ο χειμώνας και να δούμε και πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα. Για αυτά τα θέματα τώρα, ο συνάδελφος, ο Ανδρέας ο Βάγιας, έχει πάει να συναντήσει την αγαπητή μας Μαρία Ζάγκα για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Έλα, Ανδρέα.
Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αμφιθέας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις για το Fuel Pass 2. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που είναι αυτό που απασχολεί τους πολίτες. Τι θα γίνει με τη βενζίνη, τι θα γίνει με τα καύσιμα. Οι τιμές ξαναπιάνουν τα 2 ευρώ και με όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, πείτε μας σήμερα πώς έχουν κυμανθεί οι τιμές. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν είμαστε 2 ευρώ μέχρι 2,089. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το βρείτε και 1,998, 1,995. Δεν είναι θέμα. Τώρα, έχει πάρει αυξήσεις η απλή αμόλυβδη από τα μέσα Αυγούστου γύρω στα 5 με 7 λεπτά μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το απλό πετρέλαιο έχει φτάσει το 1,90 και το έχει περάσει. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είχαμε και την επιδότηση στην Αντλία τα 15 λεπτά... θα είχε φτάσει τα 2 ευρώ. Κυρία Ζάγκα, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν. Το Fuel Pass 2 είναι η τελευταία μέρα σήμερα που μπορεί κανείς να μπει και να... Τελευταία μέρα, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα κλειδώνει. Σήμερα κλειδώνει. Είναι λίγο ενισχυμένο αυτό, αυτή τη φορά? Λοιπόν, είναι ενισχυμένο, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε λιγότερη κίνηση στην Daily κάρτα. Διότι πάρα πολλοί προτίμησαν να τα βάλουν στη τράπεζα. Δώσανε το IBAN. Επειδή έχει μια ταλαιπωρία για να κατέβει το σύστημα και να διαβάσει mm-hmm. την κάρτα, ναι. Πάρα πολλοί λοιπόν είπανε ας είναι λιγότερα τα 15 ευρώ, αρκεί να πάρουμε τα χρήματα χωρίς ταλαιπωρία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό για μας? Τι σημαίνει? Με την τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να πάρουν καύσιμα. Μπορεί ναι, να το γνωρίζουμε αυτό, κυρία Ζάγκα. Ναι, ναι, γι' αυτό και έχουν δώσει το κίνητρο να είναι 15 ευρώ παραπάνω. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω ακριβώς. Το εξής. Ένα άλλο λοιπόν, σημαντικό νομίζω είναι να λοιπόν, δούμε. Λέτε, τι... μισό λεπτό, Αντρέα. Τώρα λοιπόν λέτε ότι η βενζίνη σήμερα έχει τσιμπήσει από το τελευταίο διάστημα στο τέλος του Αυγούστου 5 με 7 λεπτά. Τι προβλέπετε από να γίνει? Αυγούστου. Από τα μέσα Αυγούστου. Τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα? Θα μιλάμε πάλι για 2,5 ευρώ ή θα κινηθεί πιο ήρεμα? Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η εξέλιξη στις διεθνείς τιμές. Η τιμή στο βαρέλι, τιμή Brent, πέρασε τα 90 δολάρια που ήτανε και πήγε 106, 104, 102. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τις εξωτερικές διεθνείς εξελίξεις, έχουμε mm-hmm. και τις τιμές εδώ. Αυτές τις μέρες έχουμε μια στασιμότητα, δηλαδή δεν έχουν πάρει νέες αυξήσεις οι τιμές. Άρα είμαστε λίγο σταθερά. Εάν θα είχαμε τώρα αυτή την εποχή με τα δεδομένα αυτά, πείτε ότι άργησε το πετρέλαιο θέρμασης, θα ήταν γύρω στο 1,60. Αν όμως πέσουν οι τιμές, θα είναι λιγότερη τιμή. Άρα δεν ξέρουμε κιόλας πώς εξελιχθούν τα πράγματα και δεν μπορεί κανείς να κάνει τον προφήτη, γιατί τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Βλέπετε δηλώσεις της Ρωσίας, Ουκρανία, οτιδήποτε από την Ευρώπη κινήσεις. Όλα επηρεάζουν. Επηρεάζουν πάρα πολύ. Όλα επηρεάζουν. Βεβαίως, κάτι τελευταίο βεβαίως. Για το καύσιμο, κυρία Ζάγκα, για την οθεία. Γιατί είπατε ότι κανείς είναι φυσιολογικό αυτές τις μέρες να βλέπει την τιμή να είναι από 1,98. Μέχρι 2,10. 95. Ναι. Αν 2,9, βλέπουμε... 2,09. 2,09. Αν βλέπουμε πιο κάτω να βάζουμε βενζίνη, είναι ύποπτο. Εξαρτάται πόσο απόσταση έχει από την τιμή που είπα. Επειδή το παρεμπόριο δεν έχει περιοριστεί καθόλου mm-hmm. και ο κλάδος δονίζεται πολύ άσχημα, δεν εξαπατάται μόνο ο καταναλωτής, αλλά και ο δικός μας ο κλάδος έχει αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν, μία είναι η πρόταση για το κράτος. Ισχυρή έλεγχη για τον έλεγχο της ποιότητας της βενζίνης. Μα τους ελέγχους, κυρία Ζάγκα, τους ακούμε συνέχεια. Να... τους ακούμε συνέχεια τους ναι, ελέγχους, αλλά δεν βλέπω να κάνουν κάποιοι, κυρία Ζάγκα. Ναι, ναι. Ακούμε όμως ελέγχους για το θέμα της εσχροκέρδειας. Για το θέμα της νοθείας δεν ακούμε και λένε και όλες δηλώσεις του Υπουργού ότι όταν είναι κάτω από 50% η νοθεία δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Και 10% πρέπει να το πιάσεις. Και αν δεν έχεις εργαλεία να τα εξελίξεις, έχουμε πολυτεχνείο, έχουμε το χημείο. Άρα κυρία τι θέλουν Ζάγκα. Αυτοί κύριοι εισαγωγικά, συνεχούς ελέγχους. Θέλω να πούμε και μια κουβέντα για το πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, πού κυμαίνεται. Ναι. Εγώ θα πω ότι θα είναι μια πολύ καλή και συμφέρουσα πρόταση το πετρέλαιο. Όσοι κρατήσανε τον καυστήρα τους για πετρέλαιο θα είναι τυχεροί, διότι όσοι έχουν φυσικό αέριο την πατήσανε,
Όσοι έχουν ηλεκτρικό πάλι καήκανε. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο θα είναι μια καλή λύση. Και πού να το αυτή ξέραμε, κυρία Ζάγκα μου, πείτε μου εδώ όλοι λέγαμε να πάμε να αλλάξουμε τους αυτήρες και από πετρέλαιο να το γυρίσουμε σε φυσικό αέριο. Τι δηλαδή πραγματικά ο κόσμος θα τρελαθεί. Για πείτε μας τώρα λοιπόν. Πατήσαμε. Λοιπόν, αν ξεκίναγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν γύρω στο 1,60. Αν ήταν πριν λίγες μέρες που ήταν πιο κάτω, 1,50. Αν ήταν πριν δύο μήνες και 1,90. Άρα βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει σταθερότητα. Ανάλογα με τις τιμές, 1,5 μήνα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου, 15 Οκτωβρίου. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι χαμηλές οι τιμές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ευχή. Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ας φύγουμε από αυτούς τους πονοκεφάλους, ας πάμε σε κάτι διαφορετικό, λίγο να ανοίξει το μάτι μας, λίγο να συναντήσουμε τον Κώστα Δίνο τον Ντάφλο, ο οποίος πού βρίσκεται, στον Κορυδαλό, στις πρώην γυναικείες φυλακές, Κωνσταντίνε καλησπέρα, που έχουν γίνει υπαίθρια γκαλερί και ένα πολύ όμορφο πάρκο. Καλό μεσημέρι, Μάριον. Καλό μεσημέρι σε όλους τους τηλεθεατές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βρίσκομαι εδώ στον Κορυδαλό, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη. Κάποτε εδώ υπήρχαν σκοτεινοί διάδρομοι, υπήρχαν κρατούμενες, υπήρχαν κελιά. Τώρα είναι το μεγαλύτερο πάρκο. Είναι το πάρκο αναψυχής Κορυδαλού. 10 στρέμματα. Οι φυλακές γκρεμίστηκαν και τώρα πλέον κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο, μια τεχνητή λίμνη. Παντού υπάρχει φως και ήλιος. Και μια αισιοδοξία. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο όμως, πέρα από αυτό που προείπα, είναι ότι βλέπετε εδώ τον τοίχο στα δεξιά μου. Κάποτε, και όχι πριν από πολύ καιρό, πριν από περίπου 4-5 μήνες, αυτός ο τοίχος ήταν γκρίζος. Ήταν, θα έλεγα, σαν κόφτης ονείρου και αισιοδοξίας. Τώρα, και το βλέπετε, είναι γεμάτο από έργα τέχνης. Έργα τέχνης από 14 καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι ήρθαν εδώ και για δύο μήνες αδιάκοπα ζωγράφιζαν. Και έφτιαξαν πραγματικά αυτό το ονειρικό. Είναι το μεγαλύτερο υπαίθριο project δημόσιων τοιχογραφιών στην Ελλάδα. 1.300 τετραγωνικά είναι αυτός ο τοίχος που βλέπετε, γεμάτο ζωντανά έργα τέχνης. Και για του λόγου του αληθές έχω δίπλα μου τον Γιακού, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς street artists της Αθήνας και όχι μόνο, ο οποίος έχει φτιάξει ένα από τα έργα που είναι ακριβώς πίσω μου. Γεια σου, Γιακού. Γεια σου, αγαπητέ μου φίλε. Καλώς ήρθατε στο πιο ενεργειακά όμορφο πάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μας. Καλησπέρα. Όντως, είναι τα vibes πάρα πολύ θετικά. Πίσω μου ακριβώς έχω την αφύπνιση, το έργο σου, που είναι γεμάτο ωραία χρώματα και θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό σε πρώτη φάση. Λοιπόν, η αφύπνιση γενικά είναι ένα μήνυμα που αφορά τους πάντες. Δεν είναι κάτι μόνο του ψυχισμού, αλλά είναι του αντιληπτικού μας κόσμου. Και μέσω της Πόπης και του Θωμά, του Αγώνες Μάθεν Experience που συνεργάστηκαν με το Δήμο, μας δώσαν αυτό ακριβώς το βάδισμα, το να επικοινωνήσουμε κάτι εντελώς ουσιαστικό μέσα από την τέχνη του κάθε καλλιτέχνη μας. Οπότε η αφύπνιση αυτή τη στιγμή είναι ένα άνθος μέσα στο ίδιο κομμάτι της πόλης μας, μέσα στον γκρίζο. Και να πούμε κάτι πολύ βασικό που μπορεί να μην πάει ο νου σας, Μάριον, και στους τηλεθεατές μας. Ακριβώς πίσω από τον τοίχο αυτό είναι οι φυλακές Κορυδαλού και είναι πολύ. Παράξενο, είναι κοινικό ότι μια τόσο στενή τσιμεντένια λωρίδα διαχωρίζει την ελευθερία από το σκοτάδι με έναν τρόπο, θα το έλεγα. Γενικά, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία. Το έχουμε δει και με το τείχος του Βερολίνου. Θα πω ότι πίσω από αυτό το τείχος υπάρχουν πολλά δάκρυα, πολύ πόνος, αρνητική ενέργεια. Και σίγουρα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει έξω από αυτό το τείχο είναι κάτι που μεταβάλλει την ενέργεια όλου αυτού του κόσμου. Δηλαδή, πιστεύω ότι και εσωτερικά, αν και έχουν δημιουργηθεί και εκεί κάποια καιστικά, αλλά και εσωτερικά, μεταβάλλεται όλο αυτό το οποίο βιώνουμε και εμείς απ' έξω. Κωνσταντίνε. Οπότε είναι ένα συνοφίλευμα συνθήκων. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα είναι πραγματικά μια μεταμόρφωση, έτσι, σαν να γίνεται μια καινούρια αρχή. Πάμε να δούμε το φως, που όπως το βλέπουμε ουσιαστικά προκύπτει από την τέχνη. Και η τέχνη του γκράφιτι είναι πολύ ιδιαίτερη και μιλάει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν ο καλεσμένος μας μπορεί λίγο να μας μεταφέρει τα μηνύματα που μπορεί να δίνει μέσα από αυτά τα έργα του. Δεν ξέρω τι σημαίνει η αφύπνιση μέσα από αυτούς τους ανθούς και τα λουλούδια.
Είναι κάτι το οποίο το λέω χρόνια. Όταν μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε ένα λεωφορείο, σε μια κίνηση, με τα πόδια κουρασμένοι και δρομένοι, και μεταφερόμαστε από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, και ξαφνικά βλέπουμε τριγύρω μας κάποια έργα τέχνης τα οποία μιλάνε με το υποσυνείδητό μας, τότε μεταφερόμαστε σε έναν άλλον κόσμο. Σε έναν κόσμο πιο εσωτερικό, αλλά παράλληλα πιο σωστό, πιο ανθισμένο. Γιατί όσο πιο κοντά έρχομαστε στον πυρήνα μας, τόσο μεταβάλλουμε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει και εδώ πέρα μέσω του πάρκου, πέρα από το σημείο αναφοράς που είναι τα νερά, ας πούμε, και τα πράσινα που έχουν βάλει με το Δήμο. Τα εικαστικά εδώ πέρα δίνουν μια μεταβολή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε. Βλέπω ότι έχεις πάντα μαζί σου ένα σπρέι. Θα μου πεις, είσαι street artist, τι θα είχες, κινητό τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Έχεις και το κινητό, γιατί αυτοί είμαστε. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή, εφόσον έχω το γιακού δίπλα μου, αν δεν ξέρω αν θέλετε και αν μπορούμε, να δείξουμε κάτι ζωντανά, να ζωγραφίσουμε, να καλλιτεχνήσουμε. Δεν ξέρω, υπάρχει τι δυνατότητα, πιστεύεις, γιακού. Σε ποιο χώρο θα το κάνετε αυτό? Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Πού θα το κάνουμε, λοιπόν, ναι, ήταν σκέψη έκπληξη. Ναι. Δώσουμε το μικρόφωνο, βγάλε αυτό που φοράς. Ναι. Πάνω σου. Ναι, βγάλε αυτό που φοράς τώρα. Θα έχεις ναι, πάνω θα γράψουμε σου. Πάνω σου. Ναι. Μέρα μεσημέρι, νάτος. Ορίστε. Για να σε δω. Να κάνω κάτι. Πώς τα πάει, βλέπετε? Βλέπουμε μια χαρά. Γράφει τον τίτλο της εκπομπής «Μέρα με». Έχεις γίνει κινητό έργο. Λοιπόν. Μιλάμε για έργο τέχνης κανονικό, όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μέρα μεσημέρι, λοιπόν. Άρα κάτσε να βγάλω και τα hands free λίγο. Μέρα. Θέλω από να εδώ. Σε ευχαριστήσουμε και μεσημέρι πάρα πολύ. Από εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να κρατήσουμε αυτή την ενέργεια μέσα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά. Τώρα θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα όμως, όπως γνωρίζετε, έχουμε και πολύ ωραία δώρα για σας. Πάμε να δούμε την δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ, διαβάζω εδώ, και 1.500 γράφουμε εκεί. Να μου πείτε ποιο είναι το σωστό. Διεκδικήστε ένα συν ένα δώρο. Μιλάμε για χαλιά με την υπογραφή της Biocarpet. Η δωροεπιταγή είναι 1.500 ευρώ. Και ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό ή στείλτε το μήνυμά σας στο SMS στο 14999. Και βεβαίως το μεγάλο δώρο του σταθμού, το πεζό, το 208, έκδοση like. Όπως γνωρίζετε, 75 άλογα, 1.200 κυβικά, αξίας 15.700 ευρώ. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999 ή στείλτε μας το SMS. Τώρα, πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με πολλά πολλά θέματα ακόμη. Τι κάνουμε, σας έχουμε πετύχει στο φαγητό? Γιατί και εμείς ένα τραπέζι το έχουμε εδώ πέρα, αλλά μόνο μυρωδιές μας έρχονται από φαγητά. Εδώ είμαστε η ομάδα που ακόμη είναι νηστική. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει 3 παρά 10. Εδώ είμαστε παρέα σας. Θα πάμε με το φίβος στις ειδήσεις της ημέρας, βεβαίως, και είναι και αρκετές. Πρώτα όμως, δεν θέλω να σας ευνηδιάσω, σας πάρω τα αυτιά. Μία κίτρινη προειδοποιητική, κατάλαβες? Όχι σε μένα. Όχι, όποιος δεν κάθεται καλά θα έρθει και η κόκκινη η κάρτα. Κρατήστε τα αυτά γιατί θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις της ημέρας. Και Φίβο, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσεις αυτές τις εικόνες που συνεχίζουν να σοκάρουν από την υπόθεση των εξορκιστών. Ακριβώς, Μάριον, καλησπέρα και πάλι. Οι αποκαλύψεις είναι συνεχείς και καθημερινές αναφορικά με τους εξορκιστές της Θεσσαλονίκης. Και όπως θα παρακολουθήσουμε τώρα στις εικόνες, θύμα έπεσε και ο πρώην ποδοσφαιριστής γνώριμος στη χώρα μας, Εμάνουελ Ολιζαντέμπε. Υπενθυμίζω, έπαιζε για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες της χώρας μας και της Κύπρου. Ο πρώην λοιπόν ποδοσφαιριστής είχε επισκεφθεί πριν πολλά χρόνια, το 2003, τους εξορκιστές, γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο γόνατό του, και οι άνθρωποι αυτοί του υποσχέθηκαν, του έταξαν ότι θα τον γιατρέψουν με ένα σπρέι. Αυτό με εδώ ένα που ιερό το ψεκάζουν σπρέι. Εδώ. Ακριβώς. Ναι. Και όπως βλέπουμε στην εικόνα, μετά το σπρέι σηκώθηκε όρθιος. Τον βλέπουμε να κινείται, να τρέχει, να κάνει τζόκινγκ, να πηδάει μάλιστα και σε ένα σημείο για ως να δείξει. Ως εκ του θαύματος. Ναι.
Να πω βέβαια πως ο Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο δεν ξαναέπαιξε ποδόσφαιρο, οπότε μάλλον το ιερό σπρέι δεν ήταν και τόσο αποδοτικό. Φάρμακο. Ναι. Και τώρα συνεχίζουμε με το θέμα αυτό. Όπως φαίνεται, ο αυτοαποκαλούμενος άνθρωπος του Θεού Χάρη σκόπευε να χρήσει και διαδόχους του, δηλαδή εκπαίδευε εξορκιστές. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα στα πλάνα, μία τέτοια περίπτωση είναι η γυναίκα που θα δούμε σε πολύ λίγο, την οποία μάλιστα την έχρισε και νέα προφήτισσα της αίρεσης, η οποία όπως βλέπουμε τώρα κάνει και εκείνη live εξορκισμού στο ίδιο show που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει και με το άλλο σκέλος, το οικονομικό και τις δωρεές, γιατί δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί εδώ μιλάμε και για τις θεραπείες, απάτες, άνθρωποι που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την υγεία τους, για διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν, με το αζημίωτο. Ναι, σύμφωνα με μαρτυρίες και με καταγγελίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα, οι άνθρωποι αυτοί της αίρεσης αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μέχρι και καρκινοπαθείς, πώς θα τους κάνουν καλά με σπρέι και με άλλα πράγματα που δεν είναι της εποχής μας, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Ξεκινάει η ανάκριση. Ναι, Μάριον, ξεκινά λοιπόν η κύρια ανάκριση από την 35η ανακρίτρια, την κυρία Ευγενία Τζορτζάτου, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Να πω στο σημείο αυτό πως η ανάκριση για την Τζορτζίνα έχει ολοκληρωθεί και ως εκκρεμότητα μένει η πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα του κυρίου Νούλη, ο οποίος θα προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο εάν η Ρούλα Πισπυρίγκου θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο ή όχι για τον θάνατο της Τζορτζίνας, και όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί. Μετά από λίγες μέρες θα έχουμε την απόφαση και μέσα στον Φλεβάρι αναμένεται να ξεκινήσει το δικαστήριο για τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση της Τζορτζίνας. Τώρα, όσον αφορά τη Μαλένα και την Ήριδα, ξεκινά λοιπόν η κύρια ανάκριση. Σήμερα, αυτή την ώρα, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καταθέτει ο Χρήστος Ευτυχιάδης, παθολόγο ανατόμος, και αύριο αναμένεται να καταθέσουν οι κύριοι Καλογριάς και Καρακούκης, οι άνθρωποι που είχαν εκδώσει και το πόρισμα, εκείνο το μακροσκελές, 13 σελίδες, που έδειξε πως τα δύο παιδάκια έφυγαν από ασφυκτικό θάνατο. Μάλιστα. Και σήμερα αρχίζει και πάλι η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Ακριβώς, Μάριον. Μετά από ένα μήνα διακοπής λόγω των θερινών διακοπών, συνεχίζεται σήμερα λοιπόν η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, του γνωστού ηθοποιού που τον έχουν καταγγείλει τρεις γυναίκες για βιασμό και απόπειρα βιασμού το 2008, το 2010 και το 2014. Υπενθυμίζω πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ, την οποία την έχει πληρώσει. Η δίκη λοιπόν συνεχίζεται σήμερα με την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας. Υπενθυμίζω πως πριν το καλοκαίρι, τελευταία μάρτυρας αφορούσε την τρίτη καταγγέλουσα, η οποία είχε καταθέσει και κλεισμένων των θυρών. Και έχουμε συνέχεια, όπως φαίνεται, στο δικαστικό αυτό θρίλερ, και θα είμαστε εδώ για να τα βλέπουμε όλα. Και τώρα Λάρισα, βρε παιδί μου, αυτή η ιστορία θέμα με τη 19χρονη ναυτική δόκιμο που βρήκε έτσι τόσο απροσδόκητα τον θάνατο, και βλέπουμε την τελευταία πράξη, η κηδεία σήμερα. Ακριβώς, Μάριον. Η σωρός της κατέφτασε χθες στη Λάρισα και σήμερα, λίγο μετά τη μία, ξεκίνησε και η κηδεία της άτυχης κοπέλας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου στην Λάρισα. Υπενθυμίζω πως η 19χρονη ναυτική δόκιμος έφυγε ξαφνικά και απρόσμενα από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πως έπαθε δηλητηρίαση. Στο στόχαστρο των ιατροδικαστών έχει μπει το τριήμερο από 18 έως 21 Αυγούστου, όπου το πλοίο στο οποίο επέβαινε προμηθεύσει είχε κάνει στάση στην Τινησία, και εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα έφαγε ένα μπέργκερ το οποίο μάλλον της προκάλεσε την δηλητηρίαση. Τα ερωτήματα βέβαια συγγενών και φίλων της οικογένειάς της παραμένουν αναπάντητα, και αναμένεται να έρθει από την Ιταλία το πόρισμα των ιατροδικαστών στα ελληνικά. Έγινε νεκροψία. Έγινε και τώρα περιμένουν κιόλας να μεταφραστεί όλο αυτό και να έρθει εδώ, και περιμένουν, από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω, και άλλες εξετάσεις να βγουν, ώστε να πέσει φως σε αυτή την περίπτωση. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά της. Και πάμε τώρα, Μάριον, στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, εκεί όπου για άλλη μια φορά θα παρακολουθήσουμε σκηνές αστυνομικής βίας.
Όπως βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο, ένας αστυνομικός γροθοκοπά και ρίχνει στο έδαφος μία γυναίκα. Πρόκειται για μία 19χρονη, συγγνώμη, η οποία είναι φίλη ενός 22χρονου που συνελήφθη πριν από λίγο. Σύμφωνα με μαρτυρίες των αστυνομικών, η γυναίκα έφερε αντίρρηση στους αστυνομικούς αναφορικά με τη σύλληψη του φίλου της και στη συνέχεια μάλιστα προσπάθησε και να τους χτυπήσει. Και ως απάντηση, όπως βλέπουμε στο βίντεο, την χτύπησε ο αστυνομικός. Της έριξε γροθιά, ε! Γροθιά, κανονική, δυνατή. Η αστυνομία λοιπόν της Νέας Υόρκης την κατηγόρησε για επίθεση σε ένστολο, αντίσταση στη σύλληψη και παρεμπόδιση των αρχών. Ωστόσο, μετά από λίγο η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη. Όπως και να έχει, είναι μια έτσι, εικόνες πρωτόγνωρες. Βέβαια, για την Αμερική δεν είναι. Εντάξει, αυτά τα περιστατικά επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται. Γιατί δεν ξέρω ποια ήταν, ποιος ήταν ο διαπληκτισμός, αλλά δύο τόσο εύσωμοι άνδρες, αστυνομικοί, να ρίχνουν μπουνιές και γροθιές σε μια γυναίκα, θα μπορούσαν με έναν άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να έχει συμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στα νέα της περιφέρειας. Μαρία Κατσή, αίθουσα σύνταξης. Μαρία. Καλό μεσημέρι και πάλι. Θα ξεκινήσουμε από την Κατερίνη, όπου έπεσε άγριο ξύλο σε συναυλία του ΣΝΙΚ. Έχουμε και τις εικόνες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε λογαριασμούς του TikTok Μάριον. Βλέπουμε κάποια στιγμή ο τράπερ κατεβαίνει από τη σκηνή. Έχει ήδη ξεκινήσει κάτω να υπάρχει αναστάτωση. Και στη συνέχεια γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Έπαιξαν ξύλο, έφυγαν καρέκλες, έσπασαν μπουκάλια. Ένας άντρας κιόλας είχε αίματα στο πρόσωπο από τα γυαλιά που έσπασαν. Δεν έχει γίνει, να σου πω, ακόμη γνωστός ο λόγος για τον οποίο έγινε όλος αυτός ο καυγάς στο νυχτερινό κέντρο και ακόμη δεν ξέρουμε αν υπήρξε και επέμβαση της αστυνομίας. Οι εικόνες κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο, να σου πω, σήμερα και είναι πραγματικά ενδεικτικές. Και από την Κατερίνη να πάμε στην Ναύπακτο, σε ένα περίεργο παιχνίδι που έκαναν τρία παιδιά, τα οποία χρειάστηκε να διακομιστούν και στο νοσοκομείο, καθώς έπαιξαν με αντισηπτικό σπρέι και κάηκαν, είχαν εγκάβματα, πώς όμως έριξαν το σπρέι, έριξαν το αντισηπτικό σε ένα σπρέι μπογιά, στη συνέχεια άναψαν φωτιά με τα σπίρτα, με αποτέλεσμα να καούν στο πρόσωπο, στα χέρια. Το ένα παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας και τα άλλα δύο στο Καραμανδάνιο. Το ένα μάλιστα είναι στην πλαστική χειρουργική. Έχουν εγκάβματα, παραμένουν στο νοσοκομείο και είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, στην Πάτρα και σε μία κλοπή, ένας 29χρονος μπήκε σε φαρμακείο της πόλης και έκλεψε ένα σκεύασμα για την στιτική δυσλειτουργία. Ο φαρμακοποιός, θέλω να σου πω ότι τον πήρε χαμπάρι, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Και 29χρονος. 29χρονος άντρας, ναι. Και ύστερα συνελήφθη, έγινε καταδίωξη και συνελήφθη για το περιστατικό αυτό. Και μετά πάμε στο Βόλο. Εκεί μια οικιακή βοηθός, η οποία δούλευε, βοηθούσε έναν 32χρονο με τις δουλειές του σπιτιού, έκλεψε με τη βοήθεια δύο συνεργών, ενός 44χρονου αλβανικής καταγωγής και ενός ανήλικου, το χρηματοκιβώτιο του 32χρονου Βολιώτη. Μέσα είχε 16.000 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και ένα χρυσό σταυρό. Και τελικά του επεστράφησε. Συγγνώμη, σήκωσαν όλο το χρηματοκιβώτιο. Ναι, το πήραν όλο, το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε βρει τον τρόπο τώρα, ναι. Και του επιστράφει το ποσό των 8.000 ευρώ. Και να παραμείνουμε στο Βόλο, που εκεί έγινε μια επιχείρηση, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς ένα δαχτυλίδι είχε σφινώσει στο χέρι ενός άνδρα, έκανε τα πάντα προκειμένου να το βγάλει, δεν μπορούσε, χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική. Τελικά τα καταφέρανε με τη βοήθεια ενός χρυσοχώου, έχει ένα μικρό τραύμα. Ήταν βέρα. Δεν ήταν βέρα, γιατί το βλέπω. Ήταν βέρα. Ναι, ήταν γιατί ζοριζόταν να το βγάλει. Μάλλον ίσως είχε χτυπήσει, είχε πριστεί το χέρι του, δεν μπορούσε πάντως να το βγάλει. Ναι. Χρειάστηκε να βοηθήσει και ο χρυσοχώος. Η πυροσβεστική πώς είναι πλάκι για να βγει. Δεν έβγαινε, οπότε με κάποιο τρόπο και για να μην τον τραυματίσουν και υπάρξει και μεγάλο πρόβλημα στο δάχτυλό του, μην χάσει και το δάχτυλό του, βοήθησε η πυροσβεστική. Τελικά τα κατάφεραν και όλα καλά. Έχει ένα μικρό τραύμα στο δάχτυλό του και είναι όλα καλά. Και από τον. Και από το Βόλο στην Κεφαλονιά και στο Φισκάρδο, εκεί βρέθηκε η Ντέμι Μουρ. Βλέπουμε τις φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Ιν Κεφαλονιά. Είναι σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Φωτογραφίζεται εδώ με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Δεν λέει να φύγει η Ντέμι Μουρ από την Ελλάδα. Της αρέσει πάρα αρέσει πολύ. Είναι μεγάλο διάστημα πολύ τώρα εδώ. Γυρίζει, οργώνει τις θάλασσες. Τώρα στο Ιόνιο. Και εκεί βέβαια φαντάζομαι ότι τρώει όλες αυτές τις ωραίες σπεσιαλιτέ που ξέρουμε ότι φτιάχνουν εκεί. Ακριβώς. Και τώρα
ρεπορτάζ λέει ότι πήρε πολύ μεγάλη ποσότητα από κεφαλονίτικο λάδι, θυμαρίσιο μέλι και γεύσεις τις οποίες αγαπάει ιδιαίτερα. Α, παίρνει και να έχει και μαζί της. Μάλιστα, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε το ταξίδι μας, να πάμε μέχρι το Βερολίνο και να συναντήσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι μετήκησαν εκεί και έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πάω και θα το δούμε αυτό στο μεγάλο, στο video wall, παρακαλώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στον Αναστάση Γιαννουσάκη και την Κίκα Αντωνάτου. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μας ακούτε καλά? Σας ακούμε και σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Και επίσης βλέπουμε και το χώρο που έχετε δημιουργήσει εκεί. Και θα ήθελα έτσι, τώρα που γνωριζόμαστε, να μου πείτε πώς και οι δύο, αφού ουσιαστικά για άλλα πράγματα έχετε ξεκινήσει, έχετε σπουδάσει, ασχοληθήκατε. Ο Αναστάσης Γιαννουσάκης, διαβάζω εδώ ότι είναι και ερευνητής Ινστιτούτο για τις κλιματικές αλλαγές. Και η Κίκα, από την άλλη, μπορεί με να είναι σεφ, αλλά είναι και καθηγήτρια γιόγκα. Τι σας έσμιξε και φτιάξατε και αυτό το χώρο που θα περιγράψουμε την? Καταρχήν ως φίλοι ξεκινήσαμε. Ναι. Και υπάρχει αυτό το παρείστικο εδώ πέρα σε εμάς. Mm-hmm. Και γιατί, Κίκα, μας αρέσει πολύ, γιατί να το αφήσουμε. Ακριβώς. Αναστάση, ένας ερευνητής για τις κλιματικές αλλαγές που φεύγει από την Αθήνα. Δεν ξέρω εγώ στην Αθήνα ζούσες, φεύγεις από την Ελλάδα. Πριν από πόσα χρόνια, 10, 12? Εκεί γύρω στα 12 χρόνια. Ωραία, γιατί επέλεξες να πας στο Βερολίνο, ήταν επαγγελματικοί οι λόγοι? Ναι. Εδώ εδρεύει το Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνεις εκεί και σιγά σιγά μέσα από ζυμώσεις και παρέες λέτε να φτιάξουμε έναν ωραίο χώρο που να είναι μια μίξη πολιτισμού που για μας βέβαια μπορεί να ξενίζει το όνομα του All Day Bar Restaurant και του χώρου. Και γιατί, πώς το λέτε? Μίξα. Μίξα. Λοιπόν, για εξηγήστε μας τα γερμανικά λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Να σας το πω στα γερμανικά, δεν θέλετε. Εντάξει, να το εξηγήσουμε. Το όνομα προκύπτει από την μίξη mm-hmm. Κουλτούρων και πολιτισμών, ξεκινώντας από τις γεύσεις που είναι αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε περισσότερο τώρα, μέχρι τις πολλές καλλιτεχνικές ανησυχίες του χώρου, που ανά τα χρόνια έχουν εκφραστεί. Και επειδή επούτεν είτε θέλουμε να είμαστε το ελληνικό μαγαζί, με την έννοια ναι. της ελληνικής ταβέρνας. Θέλουμε να είμαστε κάτι που πατρεύει το εδώ με το εκεί. Προέκυψε αυτό που... Το εδώ με το εκεί το παντρεύετε, φαντάζομαι, και με διάφορες δράσεις που διαβάζω ότι φιλοξενείτε εκεί και τέχνης, αλλά και με τις γεύσεις, γιατί εγώ βλέπω εκεί και ένα καταπληκτικό ταψί με γεμιστά και επίσης μαθαίνω ότι η σπεσιαλιτέ είναι το μπριάμ. Ναι. Η κουζίνα μας, κατά κύριο λόγο, βασίζεται στην ελληνική. Mm-hmm. Έτσι, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με μεράκι. Το ελαιόλαδό μας είναι πολύ καλό. Είναι από το μαζεύει με τα χεράκια του Αναστάση. Και, ναι, τα πιάτα μας είναι κατά κύριο λόγο ελληνικά, αλλά έχουν να παντρεύουμε, λέω, και μέσα εδώ. Σας έχουμε τρομάξει λίγο εμείς τώρα εδώ της τηλεόρασης οι άνθρωποι μου. Είσαστε πολύ μαζεμένοι και μέσα έτσι είμαστε. Γιατί, με ενδιαφέρον και πραγματικά παρακολουθούμε όλο αυτό και σε μια πόλη, το Βερολίνο, που δεν ξέρω ακόμη αν κρατάει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει και τη σφραγίδα, ίσως της πιο ελεύθερης σε όλους τους ορίζοντες πόλης της Ευρώπης σίγουρα. Ισχύει. Κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ της τηλεόρασης. Όσον αφορά το Βερολίνο, παρόλο που για πολλά χρόνια νόμιζα ότι είμαστε μαγαζί που ταιριάζει στο Βερολίνο, έχει έρθει πολλής κόσμος ανά τα χρόνια και μου έχει πει εσύ αυτό το μαγαζί, πόσο θα ήθελα να το είχαμε και στη Φραγκφούρτη, πόσο θα ήθελα να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος να πάω ή σε άλλες πόλεις, και όντως δεν υπάρχει. Είναι πολύ ξεχωριστό και καλό θα ήταν να γίνει. Θα το ανοίγατε και στην Αθήνα?
Πολλές φορές το έχω αναρωτηθεί. Δεν βλέπω το μέλλον μου ως, να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μείνω στην ερευνητική μου δραστηριότητα. Αναστάση και Κίκα, προβλέπω να ερχόμαστε εμείς εσάς. Εσάς σας βλέπω να μένετε εκεί. Κίκα, μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι το τυπικό, ο τυπικός χώρος του καφέ ή του εστιατορίου. Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα και ενδεχομένως κατορθώνετε να φέρνετε και τους ανθρώπους έτσι πιο κοντά και πιο κοινωνικά. Μέχρι και γιόγκα δηλαδή θα μπορούσες να τους κάνεις. Κοίτα, μέσα στο μαγαζί όχι, αλλά... αλλά ναι. Αλλά μπορούμε να οργανωθούμε. Βέβαια, βέβαια. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς πάει η κόντρα? Νιώμαστε, έχουμε την κόντρα της ημέρας. Σουβλάκι ή πίτσα, νομίζω η πιο δύσκολη κόντρα μέχρι σήμερα. Γιατί πεινάω κιόλας. Ναι. Οπότε και πίτσα αν είχα μπροστά μου την τσάκιζα και σουβλάκι. Σουβλάκι λέω να ψηφίσω. Σουβλάκια. Δεν έχω ψηφίσει ακόμα γιατί το σκέφτομαι. Είμαι σε μεγάλο δίλημα. Ο Τζόνι και δίλημα. Η Τζόρτζι έχουν πάει να φάνε. Φάγανε και έχουν έρθει φαγωμένοι. Τους βλέπω έτοιμους. Σούπερ για το 10. Για πάμε για το 10 λοιπόν. Για να φύγουμε. Πού είστε παιδιά? Σε εκπομπή, δεν είσαι σε κλαμπ. Με τη μουσική λίγο τώρα παρασύρθηκα, γιατί μπήκα σε ρυθμούς λίγο χορευτικούς. Καλά κάνεις. Πρέπει να τραβήξεις και την Τζόρτζια όμως. Μα ξέρεις τι, κάνεις. Απορροφήθηκα τόσο πολύ που μπήκα λίγο σε δικό μου ρυθμό. Μπήκα λίγο σε τέτοιο, αλλά εννοείται πως... Τέτοιο κορίτσι δίπλα. Είναι απαστράπουσα. Είναι απαστράπουσα. Κάνω ένα διάφορο για να τον προσέξω περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις τι γίνεται. Απλά ότι δεν ήθελα να παρασυρθώ γιατί η Τζόρτζια θέλει πολύ χώρο. Δεν νομίζω τώρα να έκανα μόνο μια στροφή την Τζόρτζια. Θα έπρεπε να χορέψουμε πολύ. Θέλω χώρο για να δούμε το νούμερο. Το 10. Πάμε σαν άτομο τον πόλεμο. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Πάλι ντομάτες, ναι, είναι της ντομάτας. Είναι το γνωστό φεστιβάλ που γίνεται στην πόλη Μπουνόλ, στην Ισπανία, όπου ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, πάνω από 22.000 άτομα, μαζεύουν πάνω από 160 τόνους ντομάτας και πετάνε ένα στον άλλον. Γίνεται μια. Αυτό που βλέπουμε εδώ. Μια τοματοχυσία, θα πω εγώ. Ναι, όχι τοματοχυσία, γίνεται χαμός. Ουσιαστικά πληρώνεις 12 ευρώ για να πας να λερωθείς με τις ντομάτες. Είναι εκτόνωση αυτό, δηλαδή. Μάλλον. Είναι εκτονωτικό. Ναι. Αλλά εγώ δεν θα επέλεγα αυτόν τον τρόπο να λερώσω τα ρούχα μου. Νομίζω δεν φεύγει ο λεκές μετά. Κοίτα, έλαβε να λερώσει τα ρούχα σου. Οι άνθρωποι μετά την καραντίνα νομίζω βρήκαν έναν τρόπο να ξεσπάσουν. Γιατί αυτό έχει να γίνει 2 χρόνια τώρα, οπότε τους βλέπουμε έτσι σε έξαλλη κατάσταση. Τριμώχνονται να μπουν μέσα. Βέβαια, είναι ποιο θα προλάβει. Και τώρα πάμε στο νούμερο 9 και έρχεται ένα τεράστιο τέρας. Μην τρομοκρατηθείτε όμως. Ω, Παναγία μου. Δεν ήθελα να σας τρομάξω πριν, γιατί ουσιαστικά μιλούσα για μια κολοκύθα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια τεράστια κολοκύθα, η οποία ζυγίζει 2.147 ολόκληρα κιλά. Έχει και όνομα, τη βαφτίσαμε Cookie Monster, όχι εμείς, ο ιδιοκτήτης της στην Αλάσκα, ο οποίος τι έκανε, βρήκε ένα τεράστιο σπόρο, τον φύτεψε και φέτος κατάφερε ουσιαστικά να σπάσει το ρεκόρ, το δικό του προηγούμενο ρεκόρ, μιας άλλης μεγάλης κολοκύθας που ζύγιζε κάπως στα 2.000 κιλά. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κολοκύθα πια στον κόσμο και μας λέει ότι αν είχε λίγο ακόμα φως και ήταν πιο πολύ ηλιόλουστος ο καιρός, θα μεγάλωνε κι άλλο το παιδί. Συγνώμη, του. Είχε μεγαλώσει κι άλλη παλιά και αυτή είναι η επόμενη μεγαλύτερη που καλλιέργησε. Αυτή είναι, έσπασε το ρεκόρ της προηγούμενης δικής του κολοκύθας πια. Τι να πω. Να κάνει, να φυτέψει κι άλλο ο άνθρωπος. Τι να πω. Πάμε στο νούμερο 8 και σε μια φάλινα που κάνει μακροβούτια. Πάμε στη Βρετανική Κολομβία, όπου καθώς ένας πατέρας με το γιο του κάνανε καγιάκ στη μέση της θάλασσας, ακούσανε ήχους φάλαινας. Και ξαφνικά από το πουθενά, όπως βλέπουμε στο βίντεο, ξεπροβάλλει αυτή η πελώρια φάλαινα, η οποία προκαλεί δέος, έτσι, στο θέμα αυτό. Να πω ότι απαθανάτησε. Έχουν και σκύλο μαζί, ναι. Ο οποίος παρακολουθεί. Ο σκύλος παρακολουθεί, είναι ατρόμητος, δεν φοβήθηκε καθόλου. Και να πούμε ότι απαθανάτησαν τη στιγμή στο βίντεο που βλέπουμε εδώ πέρα, το ανέβασε στο διαδίκτυο και έγινε χαμός, έτσι. Τρομάζεις κιόλας λίγο όμως. Τρομάζεις καλέ, φάλαινα. Να εμφανιστεί αυτό μπροστά σου ξαφνικά. Όμως γιατί ήταν ψυχραιμία όλοι. Ήταν πάρα πολύ ψυχραιμοι και. Νομίζω είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, εγώ θα. Δεν ξέρω, θα τα είχα κάνει πάνω μου. Ναι, βλέποντας το, δεν ξέρεις τι πρέπει να πρωτονιώσεις. Δεν ξέρεις. Βλέπεις, φοράω και καράβια, αλλά δεν είμαι πολύ έτσι. Του γλυκού νερού. Είμαι του γλυκού νερού. Δεν είμαι του θαλασσινού πολύ. Σε γλυκά νερά θα μείνουμε και στο νούμερο 7, που θα μεταφερθούμε τώρα έτσι νοητά στη Στοκχόλμη. Α, εντάξει. Η πτάμενα σκάφη. Έκαναν την εμφάνισή τους στη Στοκχόλμη, εδώ όπως βλέπετε, τα οποία
στην πραγματικότητα έρχονται για να μειώσουν τους ρήπους του περιβάλλοντος από μια startup εταιρεία. Γιατί παρατήρησε ότι το γεγονός ότι 750 σκάφη, χιλιάδες σκάφη κινούνται καθημερινά για να μεταφέρουν τους ανθρώπους είτε για αναψυχή είτε για να πάνε στις δουλειές τους, έχουν επιβαρύνει πια τόσο πολύ το περιβάλλον, οδηγούν τους ανθρώπους στο να φτάνουν αργοπορημένα στη δουλειά τους. Οπότε έφτιαξαν αυτά τα υπτάμενα σκάφη. Ακριβό είναι αυτό. Κοίτα τώρα, επειδή είναι στην αρχή του, θέλει λίγα περισσότερα χρήματα για να μετακινηθεί. Αλλά βλέπουμε ότι έχει πτερύγει από κάτω ψαριού που τα κάνει να κινούνται πάνω στη θάλασσα. Λες και ορούνται. Πάντως, φέτος το καλοκαίρι είδατε εσείς σε παραλίες αυτό το σερφ που είναι σε αυτή τη λογική. Ναι, ναι, ναι. Που κάνει, γιατί είναι με τη βαρύτητα εγώ κάπου, το είδα ναι. πάρα πολύ και έλεγα μάλιστα πώς ισορροπεί ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη που ήταν πάνω. Και ήταν αυτή η σανίδα. Δεν, νόμιζα ότι κρατάει στην αρχή ένα σκηνάκι. Ναι, και θέλει πολύ καλή ισορροπία και θέλει. Κοιλιακούς οπωσδήποτε, γιατί δουλεύει ζανχαίους, δουλεύει τα πόδια σου. Και τώρα πήγαμε και σε σκάφη, δηλαδή. Το προχωρήσαμε. Πρέπει να είναι πανάκριβα, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά το παδί, τέτοια σκάφη το έχω ξαναδεί στο. Το σημαντικό είναι ότι οδηγούνται στη μείωση των ρήπων του περιβάλλοντος με αυτή την εφεύρεση. Μια και είπε ρήπους, πάμε στο νούμερο 6 να δούμε γιατί τα αμάξια πρέπει να έχουν λευκές οροφές. Λοιπόν, σε μια προσπάθεια έτσι να προστατεύσουμε λίγο το περιβάλλον, έγινε μια έρευνα στη Γαλλία. Και τι έδειξε αυτή η έρευνα, ότι έχοντας λευκές οροφές στα αμάξια, βοηθάμε ώστε να μειωθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη μας. Γιατί αυτό, επειδή το λευκό χρώμα δεν αντανακλά την ίδια ηλιακή ακτινοβολία όπως τα σκούρα χρώματα. Α, σωστά. Οπότε, αυτό κάνουμε και με τα μπλουζάκια το καλοκαίρι. Άρα δεν θα ανοίγεις περισσότερο το air condition μέσα, θα εξοικονομείς κάτι με τη λευκή οροφή. Ακριβώς. Και έτσι θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 1 εκατομμύριο τόνους, λέει αυτό. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να γίνει τα επόμενα χρόνια, δηλαδή σύντομα, στο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα προλάβουμε να το ζήσουμε αυτό εμείς. Θα προλάβουμε, αλλά αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη δεκαετία, μη σου πω και 20ετία. Στο κοντινό μέλλον ουσιαστικά. Ναι. Πάμε τώρα στη Σκωτία, μεταφερόμαστε εννοητά στο νούμερο 5. Τώρα έχει να κάνει λίγο με το Βασίλειο όλη αυτή η ιστορία που θα σας τώρα θα σας εξιστορήσω. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το σπίτι, το κάστρο ουσιαστικά, της γιαγιάς της Queen Elizabeth, της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το οποίο... Στα παραμυθόσπιτο ακριβώς, είναι. Ακριβώς. 850 χρόνια ζωής έχει. Ανακαινίστηκε προς 850 χρόνια ζωής. 850 δεν είναι και λίγα, Μάριον. Από γιαγιάδες βασίλισσες έφτασε πια. Σήμερα να πουλείται στις 625.000 λίρες. Κάτι το οποίο είναι πάνθινο σε σχέση αυτό με το real estate εγώ, τώρα που έχει ανέβει. Και κατάφερε να το πάρει μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά θα ζήσει σε αυτό το κάστρο, το οποίο κουβαλάει όλες τις αναμνήσεις της βασιλικής οικογένειας. Παραθέριζαν εκεί ουσιαστικά η Queen Mary. Το περίμενα πιο ακριβό εγώ. Για βασιλικό κτίριο το φέρνει με ένα εκατομμύριο, ας πούμε, να αξίζει. Είναι πάνθινο. Δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, κάνεις οικονομίες και το παίρνεις. Εμείς εδώ, όπως είμαστε. Όλοι να μαζευτούμε. Να μαζευτούμε. Αν θέλετε να μείνουμε όλοι μαζί, μπορούμε να το πάρουμε. Δεν θα έμενα εκεί, αλλά ξέρετε θα έμενα. Θα έμενες. Τον Άρη, σε ένα φουσκωτό σπίτι. Θα βρείτε αμέσως τι εννοώ. Μάριον, αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου δεν είναι πραγματικό, είναι προσομοίωση. Στον είναι... Άρη δεν έχουμε ακόμη ακριβώς, αυτό... καμία ένδειξη, ναι. Αλλά τα τελευταία 7 χρόνια αυτό που βλέπεις το έχουν σχεδιάσει διάφοροι αρχιτέκτονες μαζί σε συνεργασία με επιστήμονες για να δουν κατά πόσο βιώσιμη θα ήταν η ζωή στον Άρη. Οπότε φτιάξαν αυτό το φουσκωτό σπίτι για να δουν τα επόμενα χρόνια αν θα μπορεί να γίνει δυνατή η συμβίωσή μας σε αυτό τον πλανήτη. Λιθαράκι, το ακριβώς. Προχωράνε το πράγμα, έτσι. Έχουν πάρει γνώμες από πάρα πολλούς ειδικούς. Ο Άρης είναι το επόμενο σταθμός. Που θέλουμε ακριβώς. Να καταστρέψουμε. Καταλαβαίνω. Αυτό θέλουν να το προλάβουν. Δηλαδή θέλουν να είμαστε λίγο πιο φιλικοί προς το περιβάλλον αυτού του πλανήτη. Καμία σχέση με τη γη. Να είμαστε λίγο πιο βιώσιμοι, να μην ρυπαίνουμε. Γενικώς ένα άλλο τρόπο ζωής. Αυτό δηλαδή είναι ένα μοντέλο. Ακριβώς. Ένα μοντέλο. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν θα γίνει πραγματικότητα. Λογικά. Τα επόμενα χρόνια θα περιμένουμε πολλά. Συνεχίζουμε με ταξίδια στο νούμερο 3 και έχω βρει μια λύση που μπορεί να κάνει οικονομία στη τσέπη σας. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ιβάνοβα. Μία Βελγίδα η οποία βρήκε έναν τρόπο να εξοικονομήσει χρήματα στη μεταφορά των αποσκευών στα αεροπλάνα. Σου λέει γιατί να πληρώσω και εισιτήριο και βαλίτσα έξτρα με τα κιλά. Τι έκανε λοιπόν και έγινε viral στο TikTok. Πήρε μία θήκη μαξιλαριού
γέμισε όλα, τη γέμισε όλη με τα ρούχα της και τα απολύτως απαραίτητα. Τη μετέφερε εδώ, όπως βλέπετε, στις αποσκευές να την περάσει από το σύστημα ελέγχου. Και όταν φτάνει πια στο ξενοδοχείο, την αδειάζει, δείχνοντας ότι το περιεχόμενο ήταν τα ρούχα της. Και ουσιαστικά αυτό δεν χρειάζεται. Έχει βάλει πολλά μέσα. Ναι, δεν ξέραμε ότι έχει τέτοια χωρητικότητα μια θήκη μαξιλαριού. Δεν χρειάστηκε ούτε να πληρώσει. Μετέφερε όλα τα ρούχα της και πήρε και έναν υπνάκο, ας πούμε, στο αεροπλάνο. Και επίσης γλίτωσε και το ενδεχόμενο να χαθεί η βαλίτσα της. Ακριβώς. Γιατί έχουμε και δυσκολίες τώρα αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα. 41 εκατομμύρια views μετράει αυτό το έβριμα. Και λένε οι χρήστες πώς δεν το έχουμε σκεφτεί για να μην πληρώνουμε έξτρα χρήματα. Εδώ μπορεί και να εγκυμονεί ο κύριος με το μαξιλάρι. Ναι, λες, τι γίνεται τώρα. Μια και είπατε για ταξίδια, πάμε στο νούμερο 2 για να δούμε μια γιαγιά με έναν εγγονό Μαγκελάνους. Καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει, θα σας πω, τώρα πριν 7 χρόνια. Μια γιαγιά εκμυστρεύεται στον εγγονό της ότι δεν έχει ταξιδέψει και δεν έχει δει ποτέ από κοντά βουνό. Δεν είχε δει ποτέ βουνό. Και τι έκανε ο εγγονός της? Την πήρε μαζί της, της λέει φύγαμε, πάμε για εξόρμηση, πάμε για εκδρομή. Mm-hmm. Γυρίσανε πάνω από 62 εθνικά πάρκα. Την πήγε να δει, ξεκινήσανε από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Great Smoky Mountain, στα σύνορα Βόρειας Καρολίνας και Τένεσι. Έχουν διασχίσει πάνω από 80.000 χιλιόμετρα συνολικά. Και γενικώς η γιαγιά φαίνεται ατρόμητη. Από τα 85 ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Είναι τώρα είναι 92 τώρα. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό, είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις γενιές. Όντως. Και είναι συγκινητικό γιατί πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι, αλλάζοντας κλίμακα τώρα, αυτό είναι το extreme, ναι, αλλά νιώθουν ότι μένουν πίσω. Τώρα αυτό είναι ιδιαίτερα. Σου λέει έχω κέφι, ακριβώς, έχω όρεξη, μπορώ. Μην με αφήνεις. Ακριβώς. Ναι. Και ποτέ δεν έβαλε σαν όριο την ηλικία της. Πάντα προσπαθούσε τα πάντα. Και λέει, πληρώνει και ένα όνειρο ζωής της με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Και λέει μακάρι να είχαν όλες οι γιαγιάδες τέτοια εγγόνια για να τις βοηθάνε να εκπληρώνουν τα όνειρά τους. Και τώρα πάμε σε δύο κορίτσια που κι αυτές κατάφεραν να εκπληρώσουν το δικό τους όνειρο. Αυτά εδώ τα κορίτσια που βλέπετε δεν είναι αδερφές, δεν είναι δίδυμες, παρόλο που ντύνονται πανομοιότυπα. Είναι δύο φίλες οι οποίες αποφάσισαν με hashtag να μας δείξουν ότι το στυλ δεν μετριέται με το size. Αποφάσισαν ουσιαστικά να φοράνε δείξουν... τα ίδια και έχουν διαφορετικό ακριβώς size. Ναι. Το ένα κορίτσι φοράει νούμερο, είναι plus size, extra large και πάνω. Το άλλο okay κορίτσι φοράει small και θέλουν να καταρρύψουν κάθε στερεότυπο και να χτυπήσουν σε εισαγωγικά τη μόδα που δεν βγάζει ρούχα για γυναίκες. Βασικά δεν βγάζουν όλες οι εταιρείες ρούχα για γυναίκες με περισσότερα κιλά. Οπότε σου λέω ότι δεν έχει καμία σημασία ο σωματοτυπός. Μάλλον και να το ενισχύσουν, Τζόρτζια, διότι έχει ξεκινήσει αυτό, ναι, πάρα ήδη πολύ. Αυτό, το plus size πλέον το γνωρίζουμε mm-hmm και μπαίνει μέσα στην ζωή μας, χωρίς καμία έτσι, και η βιομηχανία του modeling της έχει εντάξει μέσα, έτσι, να τα λέμε και τα καλά. Ναι, και σου λέει ότι η αυτοπεποίθηση πηγάζει από μέσα σου, δεν έχει να κάνει με το ρούχο που φοράς. Δηλαδή, γιατί να αποκρύψεις κάποιο σημείο του σώματός σου, είτε το πόδι σου, είτε την κοιλιά σου, έχοντας περισσότερα κιλά. Όπως νιώθω καθένας, εννοείται πάντα. Mm. Αυτό, να είμαστε άνετοι. Τζόνι, Τζόρτζια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πάλι τον διαγωνισμό. Έτσι, τη δωροεπιταγή 1500 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ. Μπήκετε στη διαδικασία να κερδίσετε αυτό το σούπερ δώρο, μια που έρχεται και ο χειμώνας. Η Βιοκαρπέτ δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Είναι εγγύηση στο χώρο αυτόν. Ένα χαλί είναι ένα δώρο, λοιπόν. Κλήρωση αύριο, παρακαλώ, 2 του μήνα, Παρασκευή. Και ξέρετε τον τρόπο, τηλέφωνο από σταθερό ή κινητό στο πενταψήφιο αριθμό ή SMS. Και βεβαίως υπάρχει και το μεγάλο δώρο, το Peugeot το 208, αυτό το πολύ όμορφο αυτοκίνητο 1200 κυβικών, 75 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ με τον ίδιο τρόπο στον πενταψήφιο αριθμό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ελάτε γιατί θα πέσουν κίτρινες, μπορεί και κόκκινες κάρτες. Βγήκαμε στον αέρα. Ρε παιδιά, στηρίξτε. Δώστο. Εδώ είμαστε. Ξεκινάει. Πείτε κάτι. Εγώ έτσι όπως φίλοι ξεστημήθηκα ένα προπονητή που είχα στην κολύμβηση. Λίγο αυτό στην κολύμβηση. Αλλά δεν έχουμε πισίνα να κολυμβήσω. Δεν πάμε για κολύμβηση, για ποδόσφαιρο πάμε. Ήρθε ο Γιώργος ο δάσκαλος και όχι μόνο ήρθε.
Του Μπούτου θα του βγάλω μια κίτρινη, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Προειδοποιητικά! Προειδοποιητικά! Και την κόκκινη μετά που την πας, γιατί φοβάμαι. Την κρατάω, παιδιά, όποιος δεν κάθεται καλά. Α, με αυτά είναι. Εσύ μας όχι να που κάνεις όμως. Εγώ ναι, σήμερα για τους προσέκατε. Θα μπορούσες να βάλεις και ένα μαύρο ενδεχομένως να ταιριάξει με την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα. Για πες. Πολύ ωραία το πας. Λοιπόν, θα γνωρίσουμε έναν καταπληκτικό κύριο σήμερα. Εγώ δεν τον ήξερα, τώρα τον γνώρισα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο κύριος που βλέπετε στη μέση, ο κύριος Ken Ashton. Μπορεί να μην τον ξέρουμε οι περισσότεροι, αλλά θέλω να σας πω τα δημιουργήματά του, τα ξέρουμε όλοι. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε... Σαν τον Ρίγκαν μοιάζει τώρα που τον βλέπω. Εμπνεύστηκε την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα. Ο ίδιος εδώ, είναι διαιτητής εδώ. Είναι στη μέση εδώ. Είναι δικά του δημιουργήματα και όμως είναι και δική του έμπνευση η στολή του διαιτητή. Η μαύρη κλασική στολή με τις λευκές λεπτομέρειες. Πολύ ασπρόμαυρο βλέπω. Πόσο πίσω πάμε σε αυτά. Γεννήθηκε το 1915 και τη στολή την εμπνεύστηκε γύρω στο 1940. Ενώ την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα την εμπνεύστηκε γύρω στο 1966-67. Εκεί. Μάλιστα. Θες να πάμε πίσω, να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία και πολλά πολλά ακόμη σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που μας έχεις ετοιμάσει. Και όπου έχει και πολλές κόκκινες κάρτες. Έχουμε πολλά να πούμε μετά. Για πάμε. Αυτός είναι ο Ken Ashton. Ήταν δάσκαλος, στρατιώτης, ένας από τους μεγαλύτερους διαιτητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά και ένας άνθρωπος που το άλλαξε για πάντα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενώ χάζευε μια βιτρίνα ενός καταστήματος στην Ινδία με αντίκες και στρατιωτικά είδη, το μάτι του έπεσε πάνω σε ένα μαύρο σακάκι της Βρετανικής αεροπορίας. Ενθουσιάστηκε με την πληθώρα τζεπών του τζάκετ και αμέσως αγόρασε δύο, σκεπτόμενος ότι θα τον βόλευαν αφάνταστα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ως διαιτητής. Μέχρι εκείνη την εποχή οι διαιτητές φορούσαν tweed σακάκια πάνω από λευκές φανέλες ή λευκά πουκάμισα και φαρδιά παντελόνια τύπου γκολφ. Ο πολυμήχανος Ashton πέταξε τα παντελόνια, έφερε τα μαύρα σορτσάκια, κράτησε τις λευκές φανέλες, πρόσθεσε τα μαύρα σακάκια και δημιούργησε έτσι την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαιρικού διαιτητή, την διαχρονική μαύρη αμφίεση με τις λευκές λεπτομέρειες. Η επόμενη εφεύρεσή του όμως ήταν ακόμα πιο σημαντική για το ποδόσφαιρο. Είχε μόλις παρακολουθήσει τον προημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ένα περιστατικό ασυνεννοησίας ανάμεσα στο γερμανό διαιτητή και σε έναν Άγγλο παίκτη που δεν είχε καταλάβει τις προειδοποιήσεις του διαιτητή, δεν έλεγε να βγει από το μυαλό του. Καθώς οδηγούσα στο Kensington High Street, το φανάρι έγινε κόκκινο. Σκέφτηκα ότι το κίτρινο ήταν σαν να μου λέει να ηρεμήσεις, το κόκκινο να σταματήσεις και πως μετά ήσουν εκτός. Αποκάλυψε αργότερα ο Ashton, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο επινόησε έναν τρόπο να ξεπεραστούν τα όποια γλωσσικά εμπόδια που υπήρχαν μέχρι τότε. Έφτασε σπίτι του και εξήγησε την ιδέα στη γυναίκα του, τη Χίλντα, η οποία ακούγοντάς τον πήγε στο άλλο δωμάτιο και όταν επέστρεψε είχε στα χέρια της δύο κάρτες, μία κόκκινη και μία κίτρινη από χαρτί χειροτεχνίας, τέλεια κομμένες για να χωράνε στην τσέπη του πουκαμίσου του. Αυτή ήταν η στιγμή που γεννήθηκαν η κόκκινη και η κίτρινη κάρτα. Η χρήση του νέου μέτρου εφαρμόστηκε σχεδόν αμέσως, με πρώτη φορά να εμφανίζονται στο Μουντιάλ του Μεξικό το 1907. Νεύρα, θυμός, χτυπήματα, αγανάκτηση, όλα με την εμφάνιση μιας μικρής κόκκινης κάρτας. An incident involving Leo Messi. Popo. Ζωηρά τα πράγματα, ε! Όταν πέφτει η κόκκινη κάρτα, παιδιά. Να σου πω τώρα εδώ πέρα, έχουμε παρακολουθήσει, εγώ δεν ξέρω και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε λίγο Μπέκαμ, λίγο Ζιντάν, λίγο Έξαλλη, λίγο Τάβριεν Ιαλοπολείο, πέσαν λίγο κλωτσιές, λίγο κουτουλιές. Η πρώτη είναι η θρυλική κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν σε παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ήταν το 2006. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί, κάτι του είπε. Ωραία, τον κουτούλησε, μενόμενο σταύρο. Εντελώς, που είναι πιάτο. Και μετά, πήρε την κόκκινη, βέβαια, με τη μία. Ο Μπέκαμ είχε ρίξει κλωτσιά. Ο Μπέκαμ είχε κάνει φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποιούμε, ναι. Βέβαια, εντελώς.
Λοιπόν, θα βάλουμε πράσινη κάρτα. Τώρα ξεκινήσει η Τζόρτζια να μας λέει ειδήσεις από τα ξένα. Θα πάω σε ειδήσεις από τα ξένα, θα παραμείνουμε εκεί στην Αγγλία. Θα σας πάω τώρα στην αγαπημένη Βασίλισσα, η οποία δυστυχώς, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ καλά τα νέα για την ίδια. Έχει καταπέσει η υγεία της. Πάρα πολύ. Τον Απρίλιο το λέμε. Βρίσκεται τώρα, παραθερίζει ακόμα για τις καλοκαιρινές της διακοπές στο κάστρο στη Σκωτία, στον Μπαλμόραλ συγκεκριμένα, και για πρώτη φορά στην ιστορία της περίοδου αυτής ουσιαστικά που διανύουμε, που είναι η ίδια Βασίλισσα, δεν θα γυρίσει στο Λονδίνο για να χρήσει τον νέο πρωθυπουργό, αναγκάζοντάς τους έτσι να μεταφερθούν και ο Μπόρις Τζόνσον ο προηγούμενος και ο νέος πρωθυπουργός να τη βρούνε στο Μπαλμόρα. Η γυναίκα, θα δούμε. Η γυναίκα, σωστά. Ναι. Θα πάνε εκεί να τη συναντήσουν λόγω πολύ σοβαρών και ιδιωτικών προβλημάτων τέλος πάντων που έχει. Είναι 96-97. Εκεί. Έφυγε και ο σύζυγος. Περνάει δύσκολα και την έχουν δει κιόλας εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι που παραθέριζαν και το βεβαίωσαν ότι όντως η Βασίλισσα πάλι χρησιμοποιεί το μπαστούνάκι της για τις μετακινήσεις. Οπότε, επειδή δεν θέλουν να την επιβαρύνουν κι άλλο, δεν θέλουν να τη μεταφέρουν στο Λονδίνο. Εντάξει. Ένα από αυτά τα που λένε στην Αγγλία είναι ότι ακριβώς επειδή ο Κάρολος τη συναντά σχεδόν πάρα πολύ συχνά, κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι τώρα, αρχίζει να προετοιμάζεται η διάδοχη κατάσταση. Mm-hmm. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας πάω, δεν θέλω να σοκαριστείτε, αλλά έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ναι, σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε χθες με τον Λεονάρντο Ντικάπριο. Θυμάστε χθες που λέγαμε ότι χώρισε... Ναι, το 25 είναι το ταβάνι. Ναι. Μετά χωρίζουμε. Αυτή είναι η Καμίλα που βλέπετε, είναι η πρώην πια του Λεονάρντο Ντικάπριο. Είναι πολύ μεγάλη πλέον. Ναι, ναι, αλλά έχει βρει μία νυν. 22 χρονών, μοντέλο. Τρία χρόνια διορία. Φαίνεται κάτι σαν συμβόλαιο, μπορεί να έχουν συμβόλαιο. Νομίζω 22 μέχρι 25 είναι η διορία σου, μετά ανανεώνεται. Είναι η κυρία εδώ που βλέπετε, η Μπρέγκοβα Μαρία, η οποία είναι το νέο απόκτημα του Λεονάρντο Ντικάπριο. Φήμες λένε, γιατί τους έχουν δει σε ένα πάρτι στο Σαν Τροπέ να διασκεδάζουν μαζί, με την οποία να έχει χωρίσει τον πρώην σύντροφό της και να έχει κρατήσει πια το πατρικό της. Οπότε λένε ότι είναι η πέτρα του σκανδάλου στη σχέση των δύο πριν. Ναι. Και την ίδια στιγμή που η Καμίλα φαίνεται να μαζεύει τα πράγματά της από το σπίτι και να ψάχνει πού να πάει να μείνει. Δεν μπορώ, εγώ νευριάζομαι αυτά, έτσι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, έχει και απαιτήσεις. Εντάξει, να ήταν πριν 20 χρόνια που ήταν και λίγο πιο έτσι. Να πω εντάξει. Τώρα... Ας χαρούν αυτά τα τρία, τα έχουν 23, έχει 2 χρόνια, ας τα χαρούν 2 χρόνια και τώρα ας περάσουν καλά. Και... Αν μην είχε λεφτά και θα έλεγα τώρα. Δαχτυλίδι πάντως δεν πρόκειται να δει, μόνο που η Kate Moss, τώρα θα σας πάω στο επόμενο, είδε τα πρώτα διαμάντια στη ζωή της από το χέρι του Johnny Depp. Τότε που έβγαιναν το μακρινό 1994-98. Άλλο αιώνα. Εδώ δίνει μια συνέντευξη στη βρετανική Vogue. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το πρώτο διαμαντένιο κολιέ που έχει αποκτήσει ποτέ στη ζωή της και της το χάρισε ο Johnny Depp σε ένα ραντεβού που βγήκανε. Το διηγείται τώρα προφανώς. Διηγείται, είναι μια ανίποτη ιστορία ουσιαστικά. Α. Και της είπε ο Johnny τότε, έτσι τσακπίνικα, έχω κάτι στην τσέπη του παντελονιού μου, θα ήθελες να το πάρεις, για δες τι είναι. Στην προστινή τσέπη ή στη πίσω. Στη τσέπη. Δεν διευκρινίζει, αν είναι αλήθεια, στο βίντεο. Δεν ήμουν και μπροστά, δεν καθόμουν μαζί του ανθρώπου μέσα. Οπότε βάζει το χέρι της και προς έκπληξή της βλέπει αυτό το διαμαντένιο κολιέ, το οποίο το έχει μέχρι και σήμερα. Και διηγείται αυτές τις στιγμές. Πολύ καλές σχέσεις, γιατί νομίζω και σε αυτή τη δίκη την φοβερή και τρομερή τον υπερασπίστηκε. Και σας πάω τώρα στη Sharon Stone, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έφαγε χιλόπιτα. Τι έγινε λοιπόν, δίνει... Ο φοβερός παγωκόφτης έφαγε χιλόπιτα. Ακριβώς. Εδώ τη βλέπουμε να μεταμορφώνεται από την ηλικία που βρίσκεται σήμερα, πηγαίνει προς τα πίσω και ξαναέρχεται στο σήμερα, δίνοντας μια συνέντευξη στην Vogue Arabia. Και τι λέει, το 2001 λέει, σταμάτησα να κάνω πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπό μου, ενέσιμα, φίλερ και διάφορα, θέλοντας να αφήσω τον χρόνο ουσιαστικά να περάσει από πάνω μου, μετά από ένα εγκεφαλικό που είχε πάθει. Mm-hmm. Οπότε κατάλαβε ότι αυτό πια δεν την βοηθάει. Όταν όμως πήγε και το εκμυστηρεύτηκε αυτό στον νεότερο σύντροφό της, έπαθε σοκ και λέει τι, δεν θα κάνεις πια μπότοξ. Και από τότε δεν τον ξαναείδε ποτέ στα μάτια της. Χωρίς καν να περάσει ένα διάστημα, χωρίς καν. Τίποτα, έτσι. Την επόμενη μέρα που τον έψαξε, δεν τον βρήκε, λέει η αγαπημένη Σάρων. Θα βρει άλλον.
Που μιλάμε για μια κούκλα έτσι κι αλλιώς. Καλά, ιστάρωνε σε όλες τις δεκαετίες. Νομίζω ότι διατηρεί μια ομορφιά που στην κάθε δεκαετία είναι διαφορετική. Και πάμε τώρα στον Πικέ, ο οποίος βρήκε μία άλλη. Βρήκε την καινούργια του σύντροφο, όπως ξέρουμε όλοι. Κλόνο του Σακύρα. Ναι, η Σακύρα τώρα εντάξει, είναι πάρα πολύ έξαλλη. Το ξέρουμε, γράφεται τώρα στο διεθνή τύπο Μέρες. Εδώ βλέπουμε την καινούργια σύντροφο του Πικέ. Ωραία. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα με τη Σακύρα, η οποία έχει φτιάξει τώρα μία λίστα που λέει ότι θα καταγράψω όλες τις απιστίες ονομαστικά. Που μου έχει κάνει τώρα, που μου έχει κάνει τόσα χρόνια ο Πικέ, που ήμασταν σύντροφοι, έτσι ώστε να έχει αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που επιδιώξει να τις πάρει τα παιδιά, γιατί θέλει να τα κρατήσει η ίδια και να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες να τα πάρει μαζί της. Και τι έκανε λοιπόν, έχει και στο πλευρό της έναν παπαράτσι, ο οποίος απειλεί ότι θα βγάλει στη δημοσιότητα, στη φόρα τα άπλητα του Πώς Πικέ. Πώς καταλήγουν έτσι αυτές οι σχέσεις, βρε παιδιά. Εγώ δεν μου έπαιξε άλλες απιστίες ο Πικέ, πέρα από αυτή. Εμένα ρωτάς να σου απαντήσω, κοιτάς σε λάθος πλευρά. Εγώ γνώριζα για μία απιστία, δεν ήξερα ότι έχει κάνει κι άλλες. Γενικά, δηλαδή, αυτά τα χρόνια την είχε απατήσει. Την είχε απατήσει. Επανειλημμένα, δηλαδή. Ναι, ναι, την είχε απατήσει, αλλά δεν τολμούσαν να τα βγάλουν στη φόρα η Σακύρα, βέβαια, όμως τα ξέρε. Είναι playboy ο Πικέ, δηλαδή, είναι λίγο γκέι. Αλλά είχε προσλάβει και φωτογράφο για να έχει και αποδεικτικά στοιχεία. Δαιμόνια. Ναι, και είναι και ένας παπαράτσι τώρα, ο οποίος απειλεί ο ίδιος από μόνος του και τον έχει προσετεριστεί η Σακύρα για να τα βγάλουν όλα στη φόρα. Σε περίπτωση που θελήσει να τις πάρει τα παιδιά. Τι τραβάνε και αυτοί στο Hollywood, πραγματικά. Προβλήματα που έχει ο κόσμος, ναι. Και τώρα... εγώμαστε εδώ πέρα. Και τώρα θέλω να. Και οι κατσίκες που θα δούμε τώρα καίγονται. Αλήθεια. Γιατί τις έκοψε η Λόρδα ξαφνικά. Εδώ τις βλέπετε. Έχουν ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο. Σε ένα περιπολικό ουσιαστικά. Πήγαν εκεί πέρα. Πήγε εκεί πέρα ο Σερίφης να ψάξει. Τον κάλεσαν σε μια πολιτεία εκεί στην Αμερική. Και μπήκαν οι πεινασμένες κατσίκες μέσα και άρχισαν και έτρωγαν τα επίσημα έγγραφα της αστυνομίας. Με το Σερίφη να γυρνάει και να τα βρίσκει όλα θρύψαλα. Κάτσε λίγο. Τίποτα. Μπορούμε να φέρουμε λίγο αυτό μπροστά για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, τι έχουν μπει μέσα στο περιπολικό, ναι, ναι, ναι. Και τρώνε τα χαρτιά, τα έγγραφα. Της αστυνομίας. Ναι. Πίνακε και άντε τώρα να τη βγάλει. Μάλλον είχαν μαύρο ποινικό. Και τι θα πει και στον προϊστάμενο. Θα πάει να του πει. Μα συγγνώμη, μου τάφαγε μια κατσίκα. Δεν είναι δικαιολογία αυτή για να σώσει τη δουλειά σου. Και. Και πάμε τώρα και σε μια φώκια η οποία έχασε τον προσανατολισμό της. Βρέθηκε σε προσανατολισμό, σπίτι... σε μέσα στο δωμάτιο τη βλέπω. Πόσο χάθηκε. Μα και άλλα βέβαια, να είναι στο δωμάτιο. Μα και αυτή η οικογένεια στη Νέα Ζηλανδία πήγε και έκτισε το σπίτι της πάνω παραθαλάσσια. Πάνω στο κύμα. Πήγε μέσα η φώκια. Και ευτυχώς δεν τρόμαξε ούτε τα παιδιά που κοιμόντουσαν στον πάνω όροφο. Άφησε μόνο κάτι ψυχολογικά στη γάτα του Καλή σπιτιού. Πινκ-πονγκ έπαιζε, να το, δεν βλέπεις το τραπέζι. Συγγνώμη, έπεσε φάτσα με γάτα του σπιτιού κατοικίδιο. Ναι, αλλά. Φώκια με γάτα. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβα να παθαίνω τη στιγμή η οικογένεια. Προσπαθούν τώρα να τη βγάλουν έξω. Ναι. Προσπάθησαν να τη βγάλουν έξω, τα κατάφεραν οι άνθρωποι. Ποιο και... έπαθε τα ψυχολογικά, η φώκια ή η γάτα. Η γάτα, η κοκό. Η γάτα. Κοκό. Δεν πέρασε καλά η κοκό. Όχι. Βλέποντα τη φώκια σου, λέει τι είναι αυτό το πλάσμα μπροστά μου. Πολύ γλυκούλα είναι. Λοιπόν, Τζονάκο, ξανασυνάντησε στον κόσμο σου. Έπρεπε... Πού πήγε, Ερμού, πού πήγε. Μια και μπήκαμε επίσημα στο φθινόπωρο, έπρεπε να κάνω ένα απολογισμό καλοκαιριού. Οπότε πήγα στην Ερμού και ρώτησα τον κόσμο αν έχει ενταχθεί πάλι στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πώς το έχει βιώσει όλο αυτό. Δεν σου είπανε που χάθηκε τόσο καιρό. Δεν έχει σημειώσει απουσίες. Όχι, είχα τους κλασικούς περαστικούς που με θυμόντουσαν. Ναι, βέβαια. Αλλά είδα και νέο κόσμο. Γνωρίζει και νέο κόσμο. Αμέ και πολλούς τουρίστες. Τι σου είπανε. Θα δεις αμέσως στο βίντεο. Πάμε. Τώρα που το καλοκαίρι έχει θεωρητικά τελειώσει. Σταμάτα! Έχετε προσαρμοστεί στην Αθήνα, στην πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει, δεν έχω και πολύ χρόνο να προσαρμοστώ, θα φύγω Φλόρινα. Θα ήθελα λίγες ακόμα διακοπές. Θα θέλεις λίγο ακόμα. Πάντα θέλουμε λίγο ακόμα διακοπές. Όλοι θέλουμε, αλλά πρέπει να το συνηθίσουμε τώρα αυτό, Έτσι όπως σας βλέπω, σαν τους Peaky Blinders. Θέλω να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση. Όχι, μα δεν γίνεται, ρε φίλε, μην το χαλάσει. Είδα εκεί πέρα Thomas Shelby, σε είδα. Πάντως για τέλη Αυγούστου, ποιο είναι το πλάνο τώρα εδώ πέρα στην Αθήνα, ρε παιδί μου, διακοπές. Εξακολουθείτε να κάνετε εδώ, θα κάνετε κάπου αλλού μετά. Διακοπές αλλού είμαστε OK. Κάναμε. Φορτώσατε για φέτος. Ναι. Έχουμε συνηθίσει πάλι την καθημερινότητα, τη ρουτίνα. Εντάξει, ναι, εγώ σχετικά το έχω συνηθίσει. Δεν είναι κάτι. Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρη, σε βλέπω λίγο. Το δάκρυ είναι έτοιμο να κυλήσει. Γεια σας. Έτοιμοι να με πλακώσεις. Με το ζόρι κρατιέμαι. Με το ζόρι κρατιέται. Παιδιά, θα σταμάτησε καμιά ερώτηση, θα φάω ξύλο. Δεν με συμπαθείς καθόλου, Εντάξει, καλώς. Έχεις συνηθίσει τη ρουτίνα πάλι. Ναι. Έτσι κοφτά.
Εγώ χθες τέτοια ώρα ήμουν θάλασσα. Σαν την Αθήνα δεν έχει. Πάμε στο δίδυμο φωτιά. Μύκονος! Μύκονος! Τον έρωτα το βρήκατε το καλοκαίρι. Βρήκατε το τέρι σας. Άσε με, εγώ χώρισα πριν λίγο, δεν θέλω να μιλάς. Κώστα, σε κλείνω, κάτσε. Τον έκλεισε για μένα. Είσαι στην Εθνική, περήφανοι είμαστε. Εντάξει, θα βάλω πυροτεχνήματα στο μοντάζ. Τι γκάνγκ είναι αυτό, πείτε, τι παρέα είναι αυτή. Σας είδα λίγο, ερχόντουσα με φόρα. Κορίτσια. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο. Ξέρεις. Είμαστε λίγο ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, καλοκαιρινό mood. Άρα ρε παιδί μου, θέλετε να απαντήσετε κι εσείς. Κοπέλα μαζί σου και σου είπε με το ζόρι κρατιέμαι, τι ήθελε. Δεν ξέρω, μάλλον δεν της άρεσε πολύ η φάτσα μου, τι να πω, δεν ξέρω. Μήπως ήθελε λίγο περισσότερη κουβέντα, γιατί στο τέλος σου είπε καλώς είσαι, άντε. Στην αρχή μου κάνει την τουρίστρια και πήγε να φύγει και απαντάει η φίλη της, οπότε κατάλαβε ότι προδόθηκε, γιατί πήγαν να το παίξουν ότι δεν μιλάνε ελληνικά. Αφού είσαι γενικός με τα κορίτσια. Πάντα. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Πάντα. Πάντως, ήταν όλοι έξαλλοι, δεν τους άρεσε που γύρισαν. Αλλά κάποιοι είπαν ότι σαν την Αθήνα δεν έχει. Εντάξει. Κάπως να παρηγορηθούμε τέλος πάντων. Κάπως να παρηγορηθούμε. Όντως, εντάξει, αφού γύρισαν, τι να πούμε. Έχουμε και εδώ ομορφιές, έχουμε εδώ παραλίες, έχουμε μπαράκια, θα περάσουμε καλά. Έχουμε Σεπτέμβριο μπροστά μας. Πάμε σε break, έχω να σου πω, Τζόνι. Καλοκαιρινό break. Break. Πάμε σε ένα διάλειμμα, παρακαλώ. Λοιπόν, αν και είμαστε νηστικοί, συνεχίζουμε εδώ και θέλω είμαστε. Να μου πεις την κόντρα πώς έχει πάει. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος, το Eurobasket θα το δει με σουβλάκι. Γιατί το σουβλάκι επικρατεί μέχρι τώρα, με 64%. Οπότε, τι να σου πω, μάλλον προτιμούν τα παραδοσιακά εδέσματα. Σήμερα θα φάω πίτσα, δεν μπορώ, μου έχει κολλήσει. Τώρα μετά από όλα αυτά. Τελείωσε. Ναι, πάει να παραγγείλει ο Φίβος. Φίβο, το βολεύεις, νόμιζα να φάμε κρέας. Είναι και πιο ακριβό το σουβλάκι τώρα. Πίτσα. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, αύριο πάλι ραντεβού εδώ, εντάξει. Συνεχίζεται, παρατηρούμε σκητάλι, έρχονται κι άλλοι. Λοιπόν, ακριβώς, αύριο πάλι ραντεβού εδώ, 2 η ώρα. Ρε παιδιά, αύριο είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, κλείνει σοβαρά τώρα. Μια εβδομάδα δεν είπαμε ακόμα. Ναι, Παρασκευή, παιδιά, αύριο. Εδώ θα είμαστε, εδώ. Φιλιά.